Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Μετρόπολης, καλημέρα στο Γιάννη Χιλιτίδη, καλημέρα στο Μαλάτο, καλημέρα στο Γιώργο με τα μέλια, μέλια, ιστορίες, κόλπα. Πώς πάνε τα μέλια, ρε. Καλά, όλα καλά, τελειώσαμε. Θάσο. Όχι. Όχι. Τέλος η σεζόν πλέον για φέτος. Ναι. Ξεκουραζόμαστε όλοι οι μελισσάδες, μια κακή σεζόν. Γιατί μια κακή. Πολύ κακή χρονιά. Γιατί κακή. Για όλους τους μελισσάδες, χωρίς εξαίρεση. Η σεζόν ήταν πολύ κακή, οι βροχές δεν ήρθαν όταν τις θέλαμε εμείς. Ήρθαν όταν τις ήθελε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει Θεός ή όχι, τέλος πάντων, ή η φύση, το ένα ή το άλλο. Φύση. Σημασία έχει, τέλος πάντων, ότι γενικώς ήταν ανάποδη χρονιά. Ναι. Εντάξει, κάποιοι πήγαν καλύτερα, κάποιοι πήγαν χειρότερα. Σε γενικές γραμμές ήταν κακή σοδιά. Κακή σοδιά. Ναι, αλλά έβγαλες μια ωραία δουλειά και είσαι σε ένα λογιστικό γραφείο. Ναι. Κάποια στιγμή θα κάνεις και μεγάλη επιχείρηση σιγά-σιγά. Καλά, θα δούμε. Μόλις πάνε τα πράγματα καλά στην Ελλάδα. Θα δούμε. Δεν πάνε καλά στην Ελλάδα, πάμε στη Βουλγαρία σε κάναν μαφιόζο. Σε μαφιόζο να πάμε. Κρατάμε τα οικονομικά, γιατί όχι. Μάλιστα. Σε τι θα πάμε, σε κάνα μπακάλι θα πάμε. Σε μαφιόζο θα πάμε. Τι. Κρατάς στο μπακάλι τα λογιστικά, θα σου δίνει 30 ευρώ το μήνα. Ενώ άλλο, α πούμε, θα μου δίνει 300 ευρώ, μπορούν να μεγαζώσουν καμιά 5-6. Το λογιστή τρώνε πρώτο πάντα. Γιατί το τρώνε πρώτο? Γιατί ξέρετε οικονομικά. Ποιο τον τρώει το λογιστή, μωρέ? Το λογιστή τρώνε πάντα οι αντίπαλοι. Οι αντίπαλοι. Βέβαια. Και μην ξεχνά ότι και τον Αλ Καπόνε δεν τον βάλανε για φόνο μέσα, για φοροδιαφυγή τον βάλανε μέσα. Οικονομικά τον χτυπήσανε. Φυσικά, πώ τον χτυπούσανε. Μαλάτο, πώ τα λε τα πράγματα, πώ τα βλέπει. Με ναι. τις οδιές ναι. δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Εσύ είσαι ασφαλιστής. Ναι. Σωστά. Αλλά για αυτό που είπε το τελευταίο, ότι όταν πρόκειται περί μαφιόζων καθαρίζουν πρώτα το λογιστή, θα συμφωνήσω υπό την έννοια ότι και στα έργα γίνεται αυτό, αλλά είναι και φυσιολογικό, γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, ξέρουν τα οικονομικά ακριβώς του αντιπάλου τους. Ναι. Αυτό. Έχεις δει στην Ελλάδα σκοτώσει κανένα λογιστή τόσα χρόνια? Πού? Έχεις ακούσει την Ελλάδα να σκοτώσουν κανένα λογιστή? Δεν ξέρω τι να σου πω. Πλάκα κάνεις. Είναι δυνατόν. Εντάξει, δεν είχαμε και κόλπα. Καπών εδώ ναι. πέρα. Ναι, δεν είχαμε τέτοια κόλπα, εντάξει. Εγώ πολύ, άμα είχα... Ένα κοσκοτά είχαμε ουσιαστικά. Ναι, σιγά. Τώρα βγήκε έξω ο κοσκοτάς και κάνει. Και ο λογιστής στη φυλακή ήταν ο κοσκοτάς. Πώς? Τα λογιστικά της φυλακής κρατούσε ο κοσκοτάς. Έκανε κοινωνική τέτοια. Βέβαια. Εθελοντική εργασία. Κοίταξε, για να γίνει απατεώνα πρέπει να έχει ταλέντο, φίλε. Αλλιώς θα σε μπακάλεις, σαν τον κόκκινο. Δηλαδή... δεν τρέπεσαι, δηλαδή πάλι είχες, δεν είχες. Τι. Λέει, απατεώνας, δεν είναι απατεώνας για να γίνεις. Πρέπει να έχεις ικανότητα. Για να γίνεις απατεώνας πρέπει να έχεις μυαλό, να έχεις πολλές επιστήμες μαζί. Καταρχήν πρέπει να είσαι καλός λογιστής. Πρέπει. Για να είσαι απατεώνας. Δεύτερον. Να ξέρεις, όχι καλός λογιστής, να ξέρεις καλά οικονομικά. Ναι. Και ναι. νομικά. Να ξέρεις, σωστό, ναι. Να έχεις καλά γνώσεις νομικές. Ναι. Λοιπόν. Να βάλουμε πόσες επιστήμες μπορεί να κάνεις. Πρέπει να είσαι αθλητής. Γιατί κατά κάποιο τρόπο πρέπει να σκέφτεσαι. Και όταν σκέφτεσαι και το οξυγόνο του εγκεφάλου σου πρέπει να συνάδει με το οξυγόνο του σώματος. Βέβαια, εντάξει, εξαρτάται μισό λεπτό. Εξαρτάται και τι είδους απατεώνας που είσαι, έτσι. Μεγάλο. Τώρα, αν είσαι παπατζής, ας πούμε, δηλαδή λες που τον παπά και κλέβεις τα χαρτιά, δεν αναγιάξεις οικονομικά. Εντάξει, αυτή είναι δημοτικό. Εδώ μιλάμε εντάξει, για. Πάνω και στα καζίνο που έχουν κλέψει περιουσίες, Ναι. Που μετράνε τα χαρτιά αυτή. Τι άλλο, δηλαδή. Τι άλλο. Εγώ έτυχε και συνάντησα, να το πω λίγο γι' αυτό, έτυχε και συνάντησα τις προάλλες ένα παιδί ο οποίος ασχολείται, δεν το έχει κάνει επάγγελμα προς Θεού. Ξέρει και μετράει τα χαρτιά. Και παιδιά είχε την τράπουλα και βάζαμε εμείς και μάντευε όλα τα χαρτιά που ερχόντουσαν. Μετράει τα χαρτιά. Αυτός είναι αριθμό μνήμων, να πούμε. Ναι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας απατεώνας, πρέπει να είναι πολύ καλός και στην κοινωνιολογία. Πρέπει να έχει καλές κοινωνικές σχέσεις. Ναι, βέβαια. Με ποιους θα έχει συμμάχους, με ποιους θα έχει μετά. Πρέπει να είναι καλός στο παιχνίδι της στρατηγικής. Φυσικά. Πρέπει να είναι πολύ καλός στο παιχνίδι του timing. Mm-hmm. Λοιπόν, βέβαια. Ναι, να εκμεταλλεύεται τις καταστάσεις. Ναι. Λέει, είναι απατεώνας. Το απατεώνας. Θα είναι οξυδερκής καταρχήν. Οξυδερκέστατος, βεβαίως. Λοιπόν, δηλαδή κάποιος που είναι απατεώνας. Είναι επιτυχία. Δεν μπορεί ο καθένας. Εντάξει τώρα. Τι τώρα. Έτσι πως το λες επιτυχία, δεν συμφωνώ εγώ σε αυτό. Είναι ικανότητα. Είναι ικανότητα, ναι, όχι ναι. επιτυχία. Γιατί άμα η απατεωνία δημιουργεί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Κοίτα, στον χώρο του καπιταλισμού,
Εγώ τα επιτρέπω αυτά τα πράγματα. Όχι, σε κανένα χώρο δεν πρέπει να επιτρέπω αυτά. Με αυτή τη λογική, εγώ θα σου αναφέρω σε ένα χωριό το γνωστό, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες για το συγγραφέα κτλ. Γνωστό έργο, που μιλούσε για την κομμουνιστική κοινωνία και ήταν εκείνο το τέτοιο, ήταν αληθινή ιστορία βέβαια, που τυπώναν οι ΕΛ πλαστά κουπόνια και τρώγαν 3 και 4 γεύματα. Και αυτό ικανότητα έχει να το κάνει. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Εντάξει, να μην μπούμε σε αυτή τη λογική. Να κλέψει το ιστορικό. Ναι, να μην τρώει δηλαδή αυτό και εγώ να τρώω 2 φορές. Αυτό είσαι και κομμουνιστή, θα πούμε, γι' αυτό τα βλέπει τα πράγματα. Φυσικά. Ναι, αλλά πουθενά δεν εφαρμόστηκε ο κομμουνισμό, οπότε μόνο στην Ελλάδα, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τι λε, μωρέ. Έβαλε μυαλό. Ο Τσίπρας έγινε δεξιό, καπιταλιστή. Ενώ παλιά ήμασταν όλοι αριστεροί. Πώ? Παλιά ήμασταν όλοι αριστεροί. Κομμουνιστέ. Κομμουνιστή, φίλε, είσαι όταν είσαι αντιπολιτευόμενο. Εντάξει. Λέω παλιά που λες ότι εφαρμόστηκε στην Ελλάδα. Κάπου πλάκα κάνεις, ρε. Απλά η Ελλάδα έχει γενικά ένα πολύ δυνατό κρατικό σύστημα. Μέχρι να αποκτήσει λεφτά, είσαι κομμουνιστής. Μετά γίνεσαι. Δεν συμφωνώ καθόλου. Εντάξει. Δεν συμφωνείς καθόλου. Και άθεος μέχρι να πέφτει το αεροπλάνο. Αυτά, εντάξει, όχι. Αυτά είναι τώρα αντιλήψεις πολύ μικροαστικές. Είναι μικροαστικές αντιλήψεις, οποίες εγώ προσωπικά διαφωνώ. Εντάξει. Τεράστιο μαλάτο. Ο Φασούλας ήταν κομμουνιστής. Ναι, και ο Φασούλας κομμουνιστής. Όχι, λάθος. Μόλις πήγε στον Ολυμπιακό. Ποτέ δεν ήταν κομμουνιστής ο Φασούλας. Καπακάπας ήταν. Πασοκτσής ήταν μεγάλο. Όχι, Κουκουές ήταν. Καμία σχέση δεν είχε με τον Κουκουέ. Μουλούσου, Λούτζου. Καλά, εντάξει. Μην το δικαιολογείς. Τεράστια μαλάτο. Και μπράβο και στο Φασούλα, ο οποίος για μένα λειτουργήσε με τα λεφτά. Επαγγελματίας ήταν. Ποτέ δεν έχω κράξει το Φασούλα για αυτά που έκανε. Μόνο όταν ήμουν μικρός που δεν ήξερα. Τι κομμουνιστής για ήταν, τι πιτζίμι κομμουνιστής ήταν. Τι πιτζίμι πάω και ήταν. Και έγινε Ολυμπιακός μετά. Τέλος πάντων. Θα μεγαλώσεις, θα οριμάσεις. Θα μάθεις να μου κοιτάξει πάνω του. Και καπιταλιστικά. Τεράστια μαλάτο, πες το να το ακούσει όλη η Θεσσαλονίκη. Όσα πρωταθλήματα σηκώνουμε σε μια χρονιά εμείς, όλα τα αθλήματα τα πάω και δεν τα έχουν δει σε όλη την ιστορία τους. Προκαλεί ο 031. Ξεκινάει. 031, μπράβο, 031. Πάω σήμερα στο δάσκαλο του box. Στο ημίχρονο του αγώνα ΑΕΚ Ιωαννίνων. Μου λέει τρομοκρατημένο, τα ξέρεις, λέει τα νέα. Λέω, ρε, ισοπαλία είναι, λέω, 0-0. Λέω, δεν ντρέπεσαι. Νομίζω, του λέω ότι τα Γιάννενα θα το πάρουν το διπλό, γιατί λέω, λογικά θα δώσουν την κατοχή στην ΑΕΚ. Ποιος σοφάρισε, η ΑΕΚ ή τα Γιάννενα? Τα Γιάννενα στο 90. Λοιπόν, μου λέει, δείτε, τρομοκρατημένος ο δάσκαλος, σίδερο Παναθεμάς, εσύ, του λέω, τι φοβες, τι έγινε. Σκοτώσανε, μου λέει, τον Ρώσο πρόξενο στην Τουρκία. Και του λέω, με ένα αυθορμητισμό, δεν λέγεται αυτό που του είπα, στα φρύδια μου, του λέω, ξέρω εγώ. Λέει, μα τι είναι αυτά που λες, λέγε. Α, παράτα με ρε δάσκαλε, το λέω. Α, παράτα με ρε δάσκαλε, λέω, που πρέπει να αγχωθώ τώρα επειδή σκοτώσανε, λέει, τον Καλάδες, α πούμε. Δεν μου κάνω λίγο μια ερώτηση. Να κάνεις. Όταν 17 Νοέμβρη είχε σκοτώσει το Σόντερ στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Είχε αγχωθεί δηλαδή τόσο πολύ ο κόσμος. Ο δάσκαλος? Δεν τον ήξερα τότε. Δεν τον νομίζω κι εγώ. Δεν τον ήξερα τότε. Δεν τον ήξερα τότε, για να είμαι ειλικρινής. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, ποιο είναι το αγαπημένο μου χρώμα. Το ανοιχτό μπλε. Μάλιστα. Δηλαδή, το ανοιχτό. Ο Σιέλ. Ή όχι. Το μπλε. Του ουρανού. Του ουρανού. Του ουρανού. Το μπλε του σιέλ. Το σιέλ. Το γαλάζιο. Ναι. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, στο αυτοκίνητο, ας πούμε, αυτό είναι ένα χαρούμενο χρώμα που θα μπορούσα να. Να πάρεις το αμάξι. Να πάρω το αμάξι. Φοράς γαλάζια που κάμισα, ας πούμε, ανοιχτό χρώμα τζιν και έτσι. Επειδή είμαι γουρνοκέφαλος και χοντρόλεμος, δεν φοράω που κάμισα. Μάλιστα. Ναι, όταν θα βγεις θα πας σε ένα καλό εστιατόριο. Όταν θα πας σε μια δεξίωση κάπου και θα φορέσει ένα πουκάμισο, θα είναι σιέλ ή όχι? Εάν φορούσα πουκάμισο, θα είχε καταρχήν. Καταρχήν δεν μπορώ να με τα πουκάμισα, γιατί είχε γίνει το κουμπί, να πούμε. Μετά μην το βάζεις μέχρι πάνω, βρε παιδάκι, μου σηκώνει τα μάγουλα. Σαν γυρίνος γίνεσαι. Δεν μου πάνε τα μάγουλα, τα μπλουζάκια μου πάνε εμένα. Τα μπλουζάκια. Αν φόραγα όμως θα ήταν αυτό το χρώμα. Κατάλαβα. Ναι. Αυτό το χρώμα με κόκκινο πουλόβερ από πάνω. Μπλε δηλαδή ανοιχτό. Με κόκκινο πουλόβερ. Μάλιστα. Θα πεις, θέλω να κάνω μια ρίτσα στο μαλάτο, απλά μην το ξεχάσω. Εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου χρώμα? Το μαύρο. Μαύρο. Ναι. Α, επίσης. Όλα μου τα ρούχα γενικώς είναι, ναι, μαύρα. Ναι. Και επίσης, το μαύρο μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι εγώ, επειδή θα πούν πολύ για πάω και τα λοιπά, καμία σχέση. Το δεύτερο χρώμα είναι μαύρο το δικό μου. Και δεν φορά ποτέ ανοιχτό χρώμα ρούχα. Αυτό το χρώμα είναι το πιο ανοιχτό που μπορεί. Και εγώ γενικώς θα του πιτάξει. Μ' αρέσουν τα σκούρα ρούχα. Γιατί και οι κατά καιρούς συμβίες επιμένανε και χωρούσε ανοιχτό χρώμα. Έχεσαι τις συμβίες τώρα που με τα χρώματα. Το τι αισθάνεσαι εσύ είναι τώρα. Ναι. Ναι. Άμα αισθάνεσαι, άκου το σώμα σου και τις προτιμήσεις σου. Δηλαδή, λέει ο άλλος, το κρέας λέει είναι δύσπεπτο, λέει να μου, το ψάρι είναι ελαφρύ. Εγώ άμα φάω 2 τσιπούρες, 4 ώρες δεν μπορώ να χωνέψω. Άμα φάω 2 κιλά
Κοτόπουλο, σε δύο ώρες είμαι Περδίκη. Ναι. Άρα λοιπόν το σώμα μου λέει, το στομάχι μου λέει αυτό το πράγμα. Και το μαύρο το φοράω γιατί νομίζω ότι κρύβομαι. Mm-hmm. Δηλαδή ότι το σκούρο χρώμα σε κρύβει. Δεν είναι, καταλάβες, θέλω να σου πω. Κατάλαβα. Όπως το καλοκαίρι κρύβομαι πίσω από τα γυαλιά ηλίου, να πούμε. Γιατί νομίζω ότι δεν φαίνομαι. Τόσο βλάκα είμαι. Πάσχω από στρουθοκαβιλισμό. Ναι. Είμαι τελείως ανόητος. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.3.40. Να μιλήσουμε για μπάλα λίγο. Μαλάτο... Θα κάνω λίγο πρώτα μια ερώτηση για να δώσω την πάσα στον Μαλάτο. Ναι. Τον Ολυμπιακό, εντάξει, δεν χρειάζεται να ρωτήσω, τον είδες. Ναι. Θέλω λίγο να ρωτήσω τον Μαλάτο. Ναι. Τι έχει να πει για τον προπονητή του, όπου οι δικές του αλλαγές φέραν την ανατροπή. Είναι μάτς που κέρδισε για μένα ο προπονητής. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Ναι, συμφωνώ κατά ένα τρόπο, όμως... Όμως... ο άνθρωπος αυτός απεπειράθη πάλι να αφήσει... Απεπειράθη τι να κάνει. Να αφήσει την ομάδα χωρίς δεκάρι. Σύντομα διορθώθηκε το θέμα. Έβγαλε το Φορτούνι δηλαδή και έβαλε τον... Βάζοντας ο Τζόρι Ντομίγκες. Δεν τον έβαλε τον Τζόρι Ντομίγκες όταν έβγαλε τον Φορτούνι. Όχι, τον έβγαλε λίγο μετά. Λίγο μετά. Τι λίγο μετά, ναι. Λίγο μετά, ναι. 5 λεπτά, 10 μετά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, δεν είμαι πρόχειρος με το χρονόμετρο, αλλά δεν άργησε. Λοιπόν, τις έχω εδώ τις αλλαγές. Για... Λοιπόν, Φορτούνης τον βγάζει και βάζει έναν Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι. Παίζει σέντερφορο, δεκάρο, οχτάρο. Α, είναι αξιο... Μεγάλη ατάκα. Είναι αξονάτος δηλαδή. Είναι αξονάτος. Ψεύτικο εννιάρι παίζει. Τεχνίτης. Και πάρα πολύ καλός. Σε μεγάλο χώρο, Σε μεγάλο χώρο, μάλιστα. Με την μπάλα κοντά του. Πλάγια δεν βγαίνει όμως. Και λοιπά. Όχι. Πλάγια βγαίνει το άλλο το νεαρό παιδί, ο Μανθάτης ο Γιώργος. Στο Πάρτο πήγε, έτσι. Ναι. Στο Πάρτο τη θέση. Ναι, ο Πάρτο δεν ξέρω, φέρεται δυσαρεστημένος, δεν κουνιότανε καθόλου. Ναι. Ακίνητος. Ναι. Δεν ξέρω. Καλή αλλαγή ήταν αυτή. Σωστή. Θα ήθελε Τζαλμά κάπως και Ροντρίγκες εκεί, σε Σεμπά και Μπάρτο. Μόνο το Ροντρίγκες. Το Τζαλμά στη θέση του Μπάρτο δεν τον ήθελε. Το Παιδιάδα, όχι, δεν τον θέλω. Δεν το θες τον Παιδιάδα. Δύο πλεμάτια έτσι. Κάπως Παιδιάδα το ίδιο είναι. Εμένα μου αρέσουν και οι δύο. Εμένα μου αρέσει μόνο ο Ροντρίγκες, τον οποίο βέβαια κάποιος πρέπει να τον πιάσει και να τον μάθει να μην είναι άτσαλος. Άτσαλος. Μάλιστα. Ναι. Θέλει λίγο συγκρότηση δηλαδή. Το Μάρτινς έβγαλε τον κότο που μοιάζει με τον Μπουγάτσα να πούμε. Και έβαλε τον Τζόρι στο 70. Δεν είχε δυνάμεις. Ναι. Δηλαδή έτρεχε. Κάποια στιγμή έχει παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι και υψήσεις εμπειρίας 23 ετών ακόμα. Πιστεύω ότι. Πάντως η ανικανότητα γενικά των οπαδών, λέω, των αντιπάλων του Ολυμπιακού. Η ανικανότητα των αντιπάλων του Ολυμπιακού και λάθη προπονητών που δεν κλείνονται σωστά απέναντι στον Ολυμπιακό έχει φτάσει διαφορά, η πλασματική διαφορά. Τον έχουν κάνει μάγκα. Είναι, σίγουρα. Είναι πλασματική διαφορά. Όχι, η διαφορά δεν είναι πλασματική. Είναι να πλασματική. Την εξηγήσω γιατί είναι την άκουσα χρόνια. Όχι, ένα λεπτό. Δεν είναι ακριβώς πλασματική. Ενίσταμε. Πού δεν είναι έτσι. Η διαφορά δεν είναι καθόλου πλασματική. Η διαφορά είναι normal. Γιατί, να εξηγήσω. Εμείς καταρχήν παρέλειψες να πεις αυτό που λέμε σαν εποδό πάντα για τον κύριο Μπέντο, τον φίλο μου, τον Άσποντο, ότι μου ανεβάζει τα center back πάνω στη σέντρα και έχουμε παρόμοιες φάσεις με τον Πανετολικό, με τα Γιάννενα, με τον Αποέλ, με την Κέρκυρα, έλεος δηλαδή. Είπαμε 10 μέτρα μέχρι πίσω από τη σέντρα τα center back και ο ένας 5 μέτρα πίσω από τον άλλο. Αλέφαντος μιλάει. Διότι αλλιώς. Επειδή είναι αργή, θα έχουμε συνέχεια αυτό το φαινόμενο και θα ψάχνουν οι άλλοι γιατί το χάσε, λέει ο τάδε παίκτης. Και είναι και ο Μπούφος που δεν βάζει το Ρέτσο που είναι γρήγορο στόπερ. Με τον ΠΑΟΚ πάλι τα ίδια μας έφυγε ο Τζάλμα Παιδιάδας. Άσχετα αν το χάσε, δεν του δέσαμε τα πόδια με κάτι. Έπρεπε να στο βάλει μόνος του να μην το λέει Τζάλμα Παιδιάδα. Δεν πειράζει. Έπρεπε να στο κάνει το 0-2. Γι' αυτό το λέω γιατί ο άνθρωπος δεν είναι καλός παίκτης για μένα. Τώρα εντάξει για άλλους μπορεί να είναι θεός. Κανένα πρόβλημα. Ενίσταμε. Οι δύο παιχταράδες, Τζάλμα και Ροντρίγκες. Δεν είναι παιχταράς και διαφωνώ μάλιστα και σε αυτό που είπες. Παιχταράς. Δεν χρειάζεται να δει ο Βιερίνια στον ΠΑΟ. Α, ναι! Χρειάζεται. Αυτό... Εγώ σου λέω ότι χρειάζεται. Ποιος Τζάλμα κάποτε, πλάκα κάνεις. Λες. Βέβαια, ένα τι συγκρίνεις τώρα. Ένα γκολ έχει βάλει στο πρωτάθλημα. Τι συγκρίνεις τώρα, έλεος. Με την Κέρκυρα. Μάθε ότι ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για center for που παίζει σε ελληνική ομάδα. Τον Αλαβίδη. Όχι, φίλε. Θα λιποθυμήσετε αν το μάθετε.
σέντερφο σε ελληνική ομάδα, ποιο τον Ιντέγε θα πάρει. Όχι, φίλε. Ούτε τον Ιντέγε, ποιο? Ούτε τον Ανσάρι Φάρτ. Το τη Ξάνθη. Ούτε τη Ξάνθη. Τον Μπέρκ θέλει να πάρει. Α, μεγάλη μεταγραφή. Α, πολύ είναι μεγάλη μάγκας, μεταγραφή. Ο Ιβάν. Ναι, είναι να πολύ μεγάλη μεταγραφή. Και τότε θα δει αγάπε οι παοξίδε να πάει να πάρει ένα μπέχτη. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Στα δεδομένα. Όχι, του από τον ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό και Τούμπαλιν πηγαίνουν. Όχι Τούμπαλιν, άλλο λέω εγώ. Να πάει ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, λέμε τώρα δεκαετία 60, να πάει να πάρει το Σιδέρι. Να πάει να πάρει τον Ποτίνο. Να πάει να πάρει, ξέρω εγώ, τον Παπαϊμανουήλ. Να πάει να πάρει τον Αντωνιάδη. Είναι σαν να παίρνει τον Αντωνιάδη. Να πάει να πάρει τον Δωμάζο. Το Βαζέχα. Το Βαζέχα. Να πάρει τον Γαλάκο. Λοιπόν, αυτό που δεν έχει κάνει κανένα μεγαλομέτωχο στον ΠΑΟΚ, παράγοντα παλιό κτλ. Αντί να πάει να δίνει 50.000 και 60.000 ευρώ για να στοριστεί η Θεσσαλονίκη και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Τα παιδιά, λες, ρε. Τα παιδιά μας δηλαδή, τα παιδάκια. Τι λες, βρε. Εγώ δεν τι ράδιο αρβίλα βγάζει. Ναι, εγώ δεν πιστεύω στις γιορτές, δεν τις γουστάρω. Αλλά υπάρχουν παιδάκια, υπάρχουν χαζοί, οι οποίοι χαίρονται με τα φωτάκια, με τις πηγολαμπίδες κτλ. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Ιβάν Σαββίδη που έδωσε κάποια χρήματα για να στολιστεί αυτή η πόλη, ας πούμε, και να είναι λίγο χαρούμενα τα παιδάκια μας. Πόζερος, ποζερίλα. Ποζερίλα δεν ξέρω. Κάνει την ποζεριά του. Καλά κάνει. Πολιτικός είναι ο άνθρωπος. Καλά κάνει. Βλέπει την τούμπα άδεια και του ανεβαίνει το ύκτερο. Ναι. Ναι. Θέλει λαό. Ας πάει να πάρει. Ας έδιωξε τον Τζαβέλα πριν δύο χρόνια να τον γούσταρε ο λαός του ΠΑΟΚ. Όχι τώρα που είναι 11ος ο ΠΑΟΚ και ο 8ος. Λοιπόν, γιατί σαν 11ος το ΠΑΟΚ τον έδιωξε τον Τζαβέλα. Τι άλλο η πω. Διαφορά για να μην μας φύγει, ναι, που είχα είναι πλασματική. Την έστασή μου δεν είναι πλασματική, διότι. Διότι τι. Όλες οι ομάδες να βρει το Παναθηναϊκό σε βρέχει στη Λάρισα. Ναι. Θα μου πεις εσύ έχασες, βεβαίως. Από εκεί και πέρα λοιπόν, πού είναι το πλασματικό δηλαδή. Ότι ο ΠΑΟΚ πλασματικό έχασε από τον Παναθηναϊκό με ένα ξέρω σουτ. Το πλασματικό είναι. Χάνουνε δηλαδή. Ότι η άμυνα του Ολυμπιακού. Χωρίς να υπάρχουν φέτος επόπτες να σηκώνουν τα αυτά. Αυτό όμως δεν είναι πλασματικό. Ναι. Αυτό είναι ανικανότητα των άλλων ομάδων. Είναι, ναι. Είναι ανικανότητα των άλλων. Συμφωνώ με τον Γιώργο. Μάλιστα. Αυτό. Είναι. Όχι πλασματικό. Ναι, είναι ανίκανοι οι άλλοι. Ωραία. Εντάξει, τελειώσαμε. Εντάξει. Κοίταξε. Αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω για τον Ολυμπιακό, γιατί είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον χτυπήσει τον Ολυμπιακό του χρόνου. Ο Ολυμπιακός έδειξε φέτος, στην πρώτη του χρονιά, που δεν έπαιξε απευθείας προκριματικά, έχασε τουλάχιστον τρεις κλάσεις. Αλλά απλά οι άλλοι δεν δυνάμωσαν. Και μία δεύτερη χρονιά χωρίς προκριματικά θα αποδυναμωθεί ακόμα περισσότερο ο Ολυμπιακός. Οι δικοί μας είναι, οι πρόεδροι είναι, πώς το λένε, είναι συνηθισμένοι στο να ξοδεύουν αυτά τα budget. Στου Ολυμπιακού δεν τον βλέπω καλά. Εγώ δεν θα μιλήσω δηλαδή αυτά που λένε για οργανώσεις, το ένα, διαιτησίες, ΚΕΔ, ΜΕΔ. Αυτά δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Δεν ασχολούμαι. Κακώς δεν ασχολείσαι. Ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Έτσι. Λοιπόν, ναι, καλά, ναι. Άποψή μου είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει όπου καπνός και φωτιά κτλ. Δεν έχω αποδείξει, θα τα αποδείξω. Έτσι. Το να βγαίνω και να λέω ο ένας είναι αυτός, ο άλλος έκανε εκεί. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Υπάρχουν κάποιοι, δεν ανερώ αυτούς που τα λένε. Εγώ δεν έχω αποδείξεις. Γι' αυτό μιλάω από αυτό που βλέπω στο χορτάρι. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι του χρόνου με δεύτερη χρονιά εκτός προκριματικών Champions League μπορεί να τα καταφέρει, δεν ξέρω. Αν δεν τα καταφέρει, θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αν μείνει ίδιος εννοείς. Ναι, ναι, δεν φέρνει καλούς παίκτες με όχι, χαμηλά budget. Όχι, δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, το λέμε και εμείς αυτό. Ναι, έχει θέμα. Έχουμε... δεν ξέρει να διαλέγει από τα κάτω ράφια δηλαδή. Έχουμε φέρνει... αυτογνωσία. Μαλά το ξέρεις τι. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα σου. Επειδή μια ζωή είχες λεφτά, δεν ξέρεις να διαλέγεις λαχεία. Δηλαδή με λίγα λόγια, εσύ μια ζωή σου συνηθισμένος να ψωνίζεις, ξέρω εγώ, στα ντελικατέσεν. Και ξαφνικά μια χρονιά σου είπανε πάμε ψωνίσει, ξέρω εγώ, στο Γιουσουρούμ. Ναι, στο Γιουσουρούμ. Ναι. Μην πούμε και κανένα τέτοιο, ναι. Ναι. Εκεί στο Γιουσουρούμ βλέπεις ένα βρακί το οποίο δεν το καταλαβαίνει ότι είναι τρίπιο και πας και τα αγοράζεις, ας πούμε. Έτσι, σωστό είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ καλή εμφάνιση σε συνδυασμό με την πολύ κακή εμφάνιση της Κέρκυρας. Υπήρχαν συνδυαστικά. Έπαιξε όμως καλά, έπαιξε καλά. Ναι. Και έπαιξε πάρα πολύ και από την πλάγια γραμμή. Έκανε και κάτι από τον άξονα. Δεν φύλαξαν τον Μπίζεσβαρ. Με απίστευτη, αυτό ήθελα να πω, απίστευτη αφέλεια της Κέρκυρας του Γρηγορίου να παίζει τόσο μακριά τις γραμμές. Αλλά για άλλο ένα μάτσο, ο ΠΑΟΚ δεν πήρε από το center forward του τίποτα. Δεν ξέρω ούτε αν το αυτό... πέναλτι δεν έβαλε. Ούτε το πέναλτι δεν έβαλε. Και μάλιστα όταν το χάνει το πέναλτι, μένει ακίνητος στον κόσμο του. Δεν έτρεξε καν. Ξεκινάει να πάει να πανηγυρίσει μαζί με τους συμπαίκτες του γιατί δεν το κάνει επίτηδες. Έχει πρόβλημα, ρε παιδιά. Έχει πέσει ψυχολογικά. Έχει πρόβλημα μετά, το παιδί. Μετά το πέναλτι και δεν έχει κουράγιο να πάει. Πήγε περπατώντας στη σέντρα. Δηλαδή, περιμένανε τον Κλάους,
περπατώντας να γυρίσει και να γίνει σέντρα. Να, γυρίσει, να κάνει η Κέρκυρα Κασιόπη μάλλον τη σέντρα. Είναι φοβερό. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Εντάξει, τώρα ο τι θα γίνει. Δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί, όχι. Του δώσαν τις ευκαιρίες του. Δυστυχώς. Πήρε κουλούρι που λέγαμε, ξέρω εγώ, και στο σχολείο. Πήρε κουλουράκι. Είχε την ευκαιρία του, δεν μπορεί να γκρινιάζει, όπως κάποιοι. Μα δεν γκρινιάζει. Κάποιοι άλλοι κύριοι, γιατί θέλω να κάνω λίγο και μια κριτική. Για πες τι ήθες να πεις. Λοιπόν, ο Πάο, καλός ή κακός, ποια είναι η άποψή μου, ξέρω τώρα, εδώ θα γίνει θύελλα αντιδράσεων. Μπορεί να αυτό που έχεις κατά νου και. Λοιπόν, ο Πάο, αυτή τη στιγμή για μένα κακός βέβαια, αλλά εφόσον είναι επιλογή της διοίκησης, πρέπει να τη στηρίξω. Επένδυσε σε έναν προπονητή ο οποίος. Είναι καλός σαν coach, δεν έχουμε δηλαδή θλάσεις, φορμάρει την ομάδα τη σωστή περίοδο, κάνει δηλαδή σωστή προπόνηση, αλλά λόγω εμπειρίας είναι τακτικά άπειρος. Δεν είναι κακός, είναι άπειρος. Αυτό σημαίνει λοιπόν, εγώ θα ήθελα να πάρουμε ένα προπονητή ο οποίος και καλή προπόνηση να κάνει και τακτικά έμπειρος να είναι, για να είμαι κοντά στην κορυφή και να μπορέσω να τη χτυπήσω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι, βέβαια. Εφόσον τώρα όμως η διοίκηση πορεύεται έτσι, ναι. Για μένα πρέπει να τον στηρίξει μέχρι θανάτου. Ναι. Διότι καλός ή κακός, 9 στους 10 Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή στην Εικοσάδα είναι ποπόπεδα, για να μην το πω αλλιώς. Και έπρεπε και καλά που τους κλείσαν στο ξενοδοχείο και σφίξαν οι πάτοι. Γιατί μιλάμε, δεν υπάρχει καλό κλίμα για μένα στην ομάδα. Τον περιμένουν στη γωνία των άλλων. Ποιον άλλον? Τον προπονητή. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούν η Γωνία. Πλατεία Εμπορίου. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Την 3η 20 Δεκεμβρίου όλα παίζουν στη Metro Sport. Αποκλειστικά στη Metro Sport την 3η 20 Δεκεμβρίου βρείτε εκπτωτικό κουπόνι 20% για όλα τα προϊόντα από το Aris Boutique Legend Store και εξαργυρώστε το πριν τον αγώνα Aris Ναχαρίγια ή την ημέρα της επιλογής σας. Η εφημερίδα Metro Sport έχει για σας τις καλύτερες προσφορές. Εφημερίδα Metro Sport. Ηγέτης στα σπορ. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος μου, το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Πες στον πεθαμένατζι ότι ο Ραυτόπουλος αυτά τα αυτοκίνητα, τα ρετρό που αρέσει, είναι τα Αλφα Ρωμαίο, τα Junior, αυτά τα GT Veloce που λέγανε, τα δίθυρα. Α, πες του το εσύ, ακούει αυτός τώρα. Ακούει τώρα ο Ναι, ο Γιάννης, πρώην υδραυλικός, είναι πεθαμένατζις. Είναι λάτρης της Λάντσια, της Φούλβια, της Κουπέ, του Τζανετάκου δηλαδή. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Ραλίστα σχέτσι. Ναι. Της Αλφα Ρωμαίο, της Τζούλια, της τετράπορτης, με τις τέσσερις πόρτες, της 1750, για παλιό αυτοκίνητο που μου λέει, το Μπιάνκι, το Άμπαρθ, δεκαετία 70, και της 2-2 της BMW, η οποία είναι η πιο αγαπημένη μου. Τα Honda, πες, τα παλιά, πώς τα λέγανε αυτά τα. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Ναι, μπορεί να το λέω και λάθος, να στείλει μήνυμα. Γιάννης, έλεγα ένα μήνυμα. Ναι, ο Γιάννης να μας στείλει μήνυμα. Τα κλασικά αυτοκίνητα. Και υπάρχει ένας τύπος που ανακάλυψα εγώ, ανεβαίνοντας στον δρόμο για να πάω στο Καφτατζόγλιο, στα φανάρια του περιφερειακού, αριστερά εκεί στο χωματόδρομο. Mm-hmm. Είναι ένας τύπος, να πούμε, 65 χρονών, μόλις έχει βγει στη σύνταξη. Ξεχνάω το όνομά του, μου φαίνεται, το λένε Φίλιππο, μου φαίνεται. Ο οποίος, για να μην κάθεται στο σπίτι και σαπίζει. Φτιάχνει, ανακατασκευάζει, αγοράζει παλιά αυτοκίνητα 300 ευρώ, 400 και τα κάνει καινούρια. Με έβαλε στο υπόστεγο προχθές που περπατούσα, έκανα περπάτημα, jogging, και μου λέει: κοίταξε να δεις, λέει, έχω φτιάξει ένα έσκορ του 69 δίθυρο. Mm-hmm. Από αυτά που έτρεχε ο Μοσχούς, να πούμε, τη δεκαετία του 60. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος ο Μοσχούς. Και μπαίνω μέσα, ρε μεγάλε, και βλέπω ένα αμάξι, το έχει κάνει τσίλικο ο τύπος. Μου λέει, θες να δεις, λέει, τη μηχανή του. Μου ανοίγει τη μηχανή, είναι σαν εργοστασιακή. Άντε, ρε. Έπαθα ζημιά. Τώρα πήρε μια BMW 1602, σάπια, την οποία τη φτιάχνει, την έχει διαλύσει, να πούμε, και τη φτιάχνει. Του λέω, ξέρω γιατί το κάνεις. Λέω, δεν χρειάζεται να μου πεις. Μου λέει, τι ακάθομαι τώρα στη σύνταξη, να πάω, πεθάνω, λέει, τώρα εγώ. Ναι. Θέλω να ασχοληθώ, λέει, με αυτό το πράγμα. Και την έχει βρει ο τύπος εκεί πέρα, και περνάω καμιά φορά, εγώ πάω Καφτατζόγλιο και κάνω, και την αράζω και το βλέπω. Αύριο θα πάω πάλι. Δεν έχω χρόνο για να κάνω το, να κάτσω εκεί πέρα να δω. Ναι. Να το πάω μια βίδα, να γίνω βοηθός. Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Είναι ωραίο να ασχολείσαι με αυτό. Να πάω να φάρω αυτό το τενεκί εδώ. Να είσαι δίπλα, ναι, σε κάποιον ο οποίος τον βοηθάει. Ναι, εκεί. Τρελαίνομαι σε τέτοια θέματα εγώ. Πέρα από την μπάλα δηλαδή. Τελικά σου αρέσανε δύο από τα μάξια που είχα εγώ νεαρό στο Αλφα Ρωμαίο στην αρχή. Το δίπορτο, το Βελότσε. Το Βελότσε. Ναι. Ναι, το Junior που λέγανε. Το Junior. Ναι. Ένα γαλάζιο χρώμα είχε, προς μπλε. Και μετά είχα τη Λάντσια, τη Φλάβια. Φλάβια. Όχι Φούλβια, τη Φλάβια, Φλάβια ήταν 1800. Ναι, δεν μ' άρεσε εκείνη. Δεν σου άρεσε, είχες δει. Έξι ήταν όλες όλη την Ελλάδα. Δεν, εγώ τη Φούλβια του Τζανετάκου. Τη 1300 λες. Ναι, ναι, ναι. Ήταν 1800, ναι, με injection. Όχι, του Τζανετάκου η 1600 είχε και 13 και 16 είχε. Του Τζανετάκου. 13 και 16, ναι, είχε βγάζει και 100. Η Φλάβια πάντως, ναι, σπάνια εδώ στην Ελλάδα, ναι, δεν βγήκαν και πολλά αυτοκίνητα τότε, αλλά μιλάμε, έτρεχε, ξέρεις. Ναι, ήταν και ελαφριά τα μάξια. Και πια... Ήταν και ελαφριά τα μάξια, Μαλάτο, τότε. Κάτω από τον. Στα μηνύματα. Κάτω από τον, θα διαβάσω εγώ. Να απαντήσω λίγο, ειδικά στον 5, γιατί σε ξέρω καλά, 4.50 ξέρω καλά. Έχω διαβάσει κι άλλα σου μηνύματα. Κουμπουριστή, τι ομάδα είσαι, πες δημόσια. Πάω και ξέρω ψωμί. Και ξέρω ψωμί. Γιώργο, αυτοί που μετράνε χαρτιά δεν κλέβουν τα καζίνο, λέει. Συμφωνώ. Η αστυνομία δεν τους πιάνει γιατί δεν κάνουν τίποτα παράνομο. Συμφωνώ. Τα καζίνο τους καταλαβαίνουν, λέει, από τις κάμερες και δεν τους αφήνουν να ξαναπαίξουν. Γιατί απλά είναι πιο έξυπνα από τους άλλους παίκτες. Πολύ σωστό. Δεν συμφέρει στην μπάγκα. Βέβαια, δεν υπαγωνεύει, ναι, φυσικά. Και τι πες, δηλαδή, άμα δεν σε αφήνει ο άλλος να παίξει, σου λέει, κάτσε ρε. Μόνο ποιος χάνει, μα ή λέει. Βέβαια, τάρα μας, τάρα μας. Τον τάρα μας δεν τον αφήνει. Τάρα μας, δίκ δεν κρίκ και πάει λέγοντας. Όχι. Τίποτα. Λοιπόν. Λιβερπουλάρα, ο Θανάσης, 1-0 στο 90. Η Λίβερπουλ πανηγύριζαν εδώ τα Αλάνια, οι οποίοι παίξαν και διπλό, αλλά είναι και Λιβερπουλίστες. Ραυτόπουλε, πες αυτό τον Μπαοξή δίπλα σου να σταματήσει να κινδυνολογεί για τον Μπαοκ, γιατί θα αναλάβουμε δράση, λέει, και θα αρχίσουμε τις μπάτσες μας. Είναι αντιπαθητικό αυτό το κολόπεδο. Λέω 4.50. Απαντήσω στο 4.50. Όταν έλεγα εγώ αυτά για τον Τζαβέλα. Εσείς κάνατε τις κότες. Όχι. Το και τότε ήθελε να με δείρει. Και ναι, τότε να με δείρεις ήθελες. Αλλά αυτή, φαντάζομαι τώρα θα βγήκες και θα είπες, ο έτσι και ο αλλιώς. Εγώ, αγόρι μου, δεν είμαι αντιπαθής γιατί προσπαθώ να προστατέψω την ομάδα και τον προπονητή. Δεν βλέπεις δηλαδή τι γίνεται. Δεν χαίρεσαι που αυτή τη στιγμή σφίξαν λίγο τα λουριά. Εγώ αυτό είπα, δεν είπα τίποτα άλλο. Δεν βλέπεις ότι αυτοί κάνανε μέχρι πριν από λίγο ό,τι θέλαν. Στείλε μήνυμα, βγες στη γραμμή να μιλήσεις χωρίς νταϊλίκια και τέτοια. Δηλαδή μια χαρά ήταν όλα στον ΠΑΟ. Παίζανε μπάλα, γυρνούσανε κανονικά, δεν κάνανε εξωγηπαιδική ζωή. Εγώ κινδυνολογώ. Δεν χαίρεσαι δηλαδή που μπήκε επιτέλους μια σειρά. Δεν θες να γίνεται αυτό.
Μπορώ να πω κάτι εγώ. Όχι για τον ΠΑΟΚ. Να πεις ότι γουστάρει, ρε. Θα πω γενικά ότι των Ελλήνων δεν τους αρέσει η αλήθεια. Ποτέ. Όχι. Μόλις σου πεις την αλήθεια γίνεσαι κακός. Ναι. Ο Γιώργος λοιπόν, για να το εξειδικεύσω, επειδή είναι ΠΑΟΚ και λέει το παλικάρι την αλήθεια όπως την καταλαβαίνει και τελικά όπως αποδεικνύεται προϊόντος του χρόνου, γίνεται κακός. Ο άλλος τώρα δεν καταλαβαίνει τι του λέει. Ζει με κάτι που θα ήθελε να είναι και θα ήθελε να συμβαίνει. Μάλιστα. Αυτό. Και κάτι τελευταίο, ρε, 4.50, να μιλήσουμε εντελώς έτσι φιλικά. Δεν ξενέρωσες εσύ πέρσι μετά το διπλό του Ολυμπιακού που κάποιοι παίκτες του ΠΑΟ καθόντουσαν και περνούσαν από μπροστά του η μπάλα? Εγώ αυτό είπα. Ότι δυστυχώς δεν κινδυνολογώ, υπάρχουν τέτοια φαινόμενα στην ομάδα. Πρόβες. Μακάρι να μην υπήρχαν. Και μπράβο σου, ξαναλέμε, στη διοίκηση που σφίγγει τα λουριά και να στηριχθεί ο προπονητής. Δεν είδα εγώ κάτι κακό να λέω. Και αυτές τις μαγκές θα έρθω να σε κάνω μπάτσε και τα λοιπά, να τα αφήσεις στο σπίτι αυτά. Κοίταξε, από ναι. την άλλη φορά πάντως που έλεγε θα σε δείρει, μέχρι τώρα να σου δώσει μπάτσες, έχει υπάρξει πρόοδος. Πρόοδος. Ναι. Είμαστε φιλαράκια γι' αυτό. Τι γίνεται, ρε. Ρε, τι γίνεται, ρε. Λοιπόν, άλλες ομάδες. Είδαμε Παναθηναϊκό, ο οποίος δολοφόνησε το ποδόσφαιρο μαζί με τη Λάρισα. Η Λάρισα όφιλε να το δολοφονήσει για να πάρει. Συμφωνείς με αυτά που Καλιτζάκης? Τι είπα ακριβώς ο Καλιτζάκης, να μάθω. Αυτούς λέει πρέπει να τους πλακώσουν στο ξύλο να τους δουλέψουν από το γήπεδο. Ποιους? Τους παίκτες του Παναθηναϊκού δεν κάνουν αυτή, λέει, για τον Παναθηναϊκό. Είναι, λέει, απαράδεκτο. Καλιτζάκης είναι... Απλά χρησιμοποιείς μια πολύ λαϊκίστικη γλώσσα. Ο Καλιτζάκης είναι άμπαλος, διότι αν είχε γνώση από την μπάλα και ήξερε να κοζάρει παίκτες, αυτά τα λένε στους παίκτες, κύριε Καλιτζάκη, που μπορούν και δεν θέλουν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει παίκτες που θέλουν και δεν μπορούν. Άρα λοιπόν, κύριε Καλιτζάκη, άμα σε ένα σου βάζανε μια παιχτούρα στο ένας μένα και σε πέρναγε και σου κάνανε γκολ, τότε έπρεπε να βγουν έξω να σε σπάσουν το κεφάλι και σένα. Αυτά είναι καγκουριές, Καλιτζάκη, και πιστεύω ότι, κύριε Καλιτζάκη, θες να πάρεις κανένα πόστο στον Παναθηναϊκό και λαϊκίζεις. Σου απαντάω εγώ, ο Ραπτόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, και να αφήσεις αυτές τις βλακίες, γιατί δεν μπορείς σε ποδοσφαιριστές, σαν πρώην ποδοσφαιριστής, να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Είσαι απαράδεκτος, αγενέστατος και κοπρίτης. Κύριε Καλιτζάκη, μεγάλος κόπρος είσαι. Γιατί δεν μπορεί να διακρίνεις ότι ο Ζέκα αυτό μπορεί, αυτό δίνει. Δεν μπορεί να δώσει μία πάσα ή να βγει στο χώρο και να κάνει γκολ. Δεν μπορεί να πλευροκοπήσει και να κάνει σέντρα ο Ζέκα. Δεν μπορεί ο Κουτρουμπής να γίνει γρήγορος και ο Ιβάνοφ, κύριε Καλιτζάκη. Δεν μπορεί ο Στυλ να γίνει καλύτερος τερματοφύλακας, γιατί είναι αυτή η αίσθησή του στο χώρο, κύριε Καλιτζάκη. Ο Διαφάνης δεν μπορεί να παίξει στα εξτρέμ, κύριε Καλιτζάκη. Ο Μπουμάλ είναι ντεφορμέ, γιατί δεν έχει χρόνο και παιχνίδια, κύριε Καλιτζάκη. Και παρατήστε τις κριτικές τέτοιου είδους. Και θα έπρεπε να βγει ο σύνδεσμος φίλων ποδοσφαιριστών, όπως λέγεται, ΨΑΠ, αυτές οι κοτάρες, να πούμε, και ο πρόεδρος της Ιαρχικότα. Το λέω εγώ, Ραπτόπουλος, ότι ο πρόεδρος του ΨΑΠ είναι μεγάλη κότα που δεν βγήκε να απαντήσει. Ποδοσφαιρική κοτάρα που δεν βγήκε να απαντήσει στον τρισάθλιο και ελεηνό Καλιτζάκη για αυτά που είπε για τους παίκτες. Τους αθλητές του Παναθηναϊκού, τους οποίους τους κάνουμε κριτική, όλοι, τους παίκτες μας, γενικά δεξιά και αριστερά, αλλά δεν προτρέπουμε τον κόσμο να πάει τους δίρει, διότι είναι και κοντόμυαλος ο Καλιτζάκης. Το είπε στο στυλ. Όχι, εντάξει, δεν είπε. Όχι, δεν είπε. Το είπε με κάποιο όχι, άλλο. Όχι, είναι αδικαιολόγητος. Είναι αδικαιολόγητος. Γιατί αύριο μπορεί να κάνει ένα ισοπαλίο ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του και ακούγοντας τον Καλιτζάκη, τον μπούφο, ο παδί του Παναθηναϊκού να τη στήσουνε. Στους παίκτες και να τους δίνουνε. Άμπαλε, Καλιτζάκη. Πάμε παρακάτω. Απαράδεκτε. Λέγε, ρε Μαλάθο, γιατί διαφωνείς? Όχι. Άμα δεν μιλάω. Δηλαδή, άμα χάσει ο Ολυμπιακός, επειδή είναι αργός ο Μποτία και ο Ντακώστα. Ειδικά ο Ντακώστα. Και ο Μποτία και οι δύο είναι αργοί. Και σας χτυπήσουν στην κόντρα. Και σας βάλει η Κέρκυρα 1-0 στο Καραϊσκάκι. Πρέπει να δίνετε τους παίκτες. Όχι. Επειδή είναι αργός ο Ντακώστα, δηλαδή όχι, άμα το δίνεις, δηλαδή θα γίνει γρήγορος. Αγόρασε, όχι, δεν λοιπόν, πρόκειται να γίνει γρήγορος. Δηλαδή επειδή ο Πίσες Βαρ είναι χοντρός, πρέπει ας πούμε να τον κυνηγήσουμε. Απλά, τι, πώς θα γίνει. Νέο επεισόδιο, τι λέει. Κεραυνή Καλιτζάκη, κάτσε να σου πω εγώ τώρα. Απαράδεκτος, απαράδεκτος. Λοιπόν, κεραυνή Καλιτζάκη θέλουν ξύλο, είναι δημόσιοι μπάλι. Μα καλά, είναι δυνατόν. Μεταφορικά νομίζω το όχι. Όχι, είναι επικίνδυνο. Προτρέπει τον κόσμο να του δίνει. Ναι, σε αυτοδικία. Απίστευτο ξέσπασμα, λέει, του Γιάννη Καλιτζάκη. Απαράδεκτο πράγμα. Και να πει ότι είναι. Κάτσε. Να πει ότι είναι οπαδός. Να πει ότι είναι παράγοντας. Να πει ότι είναι δημοσιογράφος.
Μάει στην αρχή. Όσο δυναμικός λέει ήταν μέσα στο γήπεδο, άλλο τόσο απαιτητικός είναι και με την ομάδα του. Ο Καλιτσάκης με δηλώσει στην Αθλητική Κυριακή, άστραψε και βρόντισε. Πολλοί ποδοσφαιριστές δεν αξίζουν να φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Α, και πρέπει να τους δέρνετε. Μάλιστα. Όχι σε αυτό που λέω ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι, αλλά όχι να τους δέρνουν. Όχι. Χτυπάνε την κάρτα για δύο ώρες και τέλος λέει. Πλάκα κάνουμε, λέει, αυτοί είναι ικανοί. Μόλις γυρίσουν Αθήνα να πάνε με τον Κομενάκη του σε καραμπαράκι. Ενώ εσύ Καλιτσάκη πήγαινε και κρυβόσουν, α πούμε. Να πιούν, λέει, το ποτάκι σου. Ικανούς, εύχομαι αν τους βρουν, λέει, να τους πλακώσουν στο ξύλο. Έχουν ξεφύγει. Είναι τρομερό να παίζουν μέτρη, ξέρεις, στον Παναθηναϊκό. Αυτός δηλαδή φάσκει για τη φάσκει. Απ' τη μια λέει ότι είναι μέτριοι παίκτες. Και οι μέτριοι παίκτες στην ήττα θα πρέπει να κάτσουν, ας πούμε, στο σπίτι, να κλειδωθούν και να μην βγουν με τον Κομενάκη έξω. Ρε Καλιτζάκη, έχεις τρελαθεί. Έχεις τρελαθεί. Έχεις χαζέψει. Προτρέπεις τον κόσμο να πάει να δείρει. Απορώ πως δεν τον κάνανε μπούκα οι εισαγγελείς. Απορώ πως δεν τον κάνανε μπούκα. Και απορώ που ψάχνω να βρω το ΜΖΑΠ που δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση εναντίον του. Απαράδεκτο. Και από τους παλεμάχους του Παναθηναϊκού θα έπρεπε. Α, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι μια κοινωνία, νομίζω, αδρανοποιημένη. Εγώ, άμα ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή παλέμαχος του Παναθηναϊκού, θα έβγαινα με ανακοίνωση, αλλά κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κάτω, ρε Καλιτζάκη. Πώς μιλάς έτσι. Για τους. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Α, ούτε ούτως ή άλλως δεν τον γούσταρα και σαν. Και σαν να... Ήταν μαχητικός. Δεν ήταν καλός, αλλά ήταν μαχητικός. Ή η μπάλα ή εντάξει, ο παίκτης. Τα γάρι ήταν. Δεν είχε τεχνική σαν. Ιταλική σχολή. Εντάξει. Η μπάλα θα περάσει ή ο παίκτης. Εντάξει. Με τις πλάτες του Βαρδινογιάννη, τότε, άντε να τα πω τότε. Τότε που ο Βαρδινογιάννης έλεγε το ποδόσφαιρο εδώ πέρα και ο Πάοκ έκανε δημόσια σχέση με τον Βαρδινογιάννη τότε. Δεν λέω παραπάνω. Λοιπόν, τότε με τα Μόλτο και με τα Μόλτο και πιο μπροστά να πούμε και τις φιλίες. Λοιπόν, τότε λοιπόν ο Καλιτζάκης. Έπαιρνε τα πόδια των αντιπάλων, τους έστελνε αυτό και έλεγε παίζεται ο διαιτητής. Κατάλαβες που έκανε καριέρα ο Καλιτζάκης. Γιατί δεν έπαιζε σε κανένα ευρωπαϊκό σύλλογο με την πρώτη, αυτή ήταν έξω. Σταμάτα Καλιτζάκη, σταμάτα γιατί μας έχεις γυρίσει τα μυαλά. Οποιοσδήποτε παίκτης παλιός καταφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε αθλητές είναι επιϊκός, θα έλεγα. Επιϊκός, θα έλεγα, απαράδεκτος. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Λέει εδώ. Οι κότες του ΨΑΠ πήραν θέση μόνο για να στηρίξουν τον Τζαβέλα και τώρα λέει Μούγκα. Σωστό. Σωστό. Πολύ σωστό. Μπράβο, φίλε. Καλημέρα μου, Παοξής από το Σοχό. Σωστά τα λέει ο Παοξής από το Σοχό. Έχει απόλυτο δίκιο. Και έχουν και πολύ καλό κρέας. Καλά κάνανε και στηρίξαν τον Τζαβέλα. Ναι. Ναι. Φυσικά. Καλά κάνανε. Μεγάλο ατόπιμα του προπονητή, ναι. Ο τρόπος που τα είπε. Ναι. Αλλά δεν είδα σε άλλους παίκτες ανάλογους και σε φτωχούς παίκτες που έχουν να παίρνουν λεφτά και τους τα τρώνε. Έτσι, να μην βγει το συνδικαλιστικό όργανο. Εγώ με τους συνδικαλιστές είμαι ιδιαίτερα αυστηρός και είμαι πολύ μαχητικός εναντίον, ναι, τους. Έχω μεγάλες απαιτήσεις. Μπορώ να πω κάτι για το συνδικαλιστικό. Εσύ τώρα ξέρω τι θα πεις για το συνδικαλιστικό. Γιατί... Άκου το όμως πρώτα. Ναι. είχα μια διαφορά με την τότε εταιρεία που ήμουνα, ναι, και πήγα εκεί πέρα στο συμβούλιο τους να τους πω τι έχει γίνει. Ναι. Όταν τους είπα τι είχε γίνει, σε μία ώρα είχαν πάρει τηλέφωνο την εταιρεία και τους είχαν πει ότι ήρθε εδώ ο Τάδε και είπε αυτά. Ναι. Και αυτό βέβαια μου το είπε κάποια φίλη καλή τη ώρα από εκεί μέσα για να έχω το νου μου. Άρα δηλαδή αυτοί τι κάνουνε, θα το πω στα ίσα κι εγώ μια φορά. Για πες το, είναι μάνα. Τσάτσι των εταιριών. Μάλιστα. Τελείως. Χαίρετε. Δεν συμφωνώ σε αυτό. Είναι το πολύ sky, απόλυτο. Το Sky δεν πολύ έχει. Απόλυτο. Λέω για τους συνδικαλιστές αυτής της μορφής. Το Sky δεν έχει εκπομπή σήμερα. Τι εκπομπή. Σήμερα το Sky. Ο Θωμαίδης, βέβαια. Α, δεν ξέρω. Έχει, λέει, καινούργια υπόθεση το Μουρ Νουρ Ξουρ. Τι είναι αυτό. Στάσου, τι κάνατε πάλι. Τι κάνατε πάλι. Τι κάνατε πάλι. Φέρανε 43 κιλά, λέει, την άλλη φορά και τα πιάσανε. Κάποιος το μαρτύρησε. Εδώ μου λένε έφαγε άκυρο ο Θωμαίδης. Είχε ελληνική ταινία, λέει, στο Sky. Οι αμαρτίες, λέει, του θα πρέπει να μείνουν μυστικές. Δεν ξέρω. Είχε πει θα βγάλει για κάτι μάτς. Ήποπτα και τα λοιπά. Ήποπτα. Ναι, αυτά θα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρε, εσύ, παιδιά, τώρα. Δεν μπορώ εγώ τώρα να βλέπω άλλες εκπομπές. Δεν απαγορεύεται. Λοιπόν, για Ηρακλή μιλήσαμε, ναι, το μεσημέρι. Για Ηρακλή. Ναι.
Δεν είναι άτυχος, είναι ανίκανος για μένα. Δεν είναι άτυχος, είναι ανίκανος. Mm-hmm. Ναι. Και είναι κρίμα. Γιατί εγώ θέλω να σωθεί ο Ηρακλής, το ξαναπεί αυτό. Γιατί, ρε, θέλω και τους τρεις Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι ωραία καζούρα, ρε, εσύ στο καφενείο και τα λοιπά. Μη μωρέ τώρα, γιατί. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Είσαι τόσο καλός άνθρωπος. Δεν θέμα καλοσύνης, φίλε. Μάλλον δεν νιώθεις απειλή από τον Ηρακλή, γι' αυτό το λες. Κοίταξε. Αν... Για τον Άρη λες το ίδιο πράγμα. Βέβαια. Μάλλον δεν νιώθεις απειλή από τον Άρη, γι' αυτό το λες αυτό. Έχεις καβάζει τον πατερούλι, οπότε λες τους έχω αυτούς τους. Α, έχουν και αυτοί ένα πατερούλι. Πώς το πες. Α, έχουν και αυτοί ένα πατερούλι. Ναι, αλλά αυτοί δεν έχουν όμως, καταλάβες. Αυτή είναι η διαφορά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, για Παναθηναϊκό μιλήσαμε. Όσοι Παναθηναϊκοί μας ακούνε και είδαν το Ζέκα και το Μαρινάκι στα αμυντικά, θα θυμήθηκαν ότι ο Μαρινάκης ήταν ένα πολύ κακό τέταρτο δεξιό μπακ, τον οποίο τον μετατρέψαν σε χαφ. Είδανε τον Μπουμάλ να παίζει για 60-65 λεπτά, να παίζει φανέλα βασικού μετά από ένα χρόνο, οπότε δεν έχει αριθμό. Ένα Μπέρκ όπου ο Κούγιας εδώ έχει δίκιο, γιατί εμένα μου έχουν πει διαιτητές και επόπτες αλφα εθνικής, βρίζει, βρίζει μάνες, βρίζει ό,τι θεία, ό,τι τούρφι. Και μάλιστα λένε, ένας διαιτητής μου είπε ότι ο Μπέρκ, λέει, είναι τόσο πονηρός, όταν παίζει την μπάλα, λέει, αλλού και δεν πέφτει η κάμερα εκεί, τότε, λέει, ρίχνει τα μπινελίκια. Δηλαδή, όταν παίζει την μπάλα από την άλλη πλευρά. Καλά, αυτοί υποτίθεται ότι οι Σουηδοί έχουν ένα άλλο ταπεραμέντο και αυτός βρίζει. Δεν υπάρχει, ρε, ταπεραμέντο. Λοιπόν, ο Κουτρουμπής γέρος, θα πάρουν, λέει, τώρα τον Ταυλαρίδη, λέει, πίσω. Κάτι τέτοια πράγματα άκουσα. Αυτός είναι Λυκόπουλο. Δεν ξέρω, θα γυρίσει πίσω ο Ταυλαρίδης και φυσικά. Ο Βλαχοδήμος, ο καινούργιος ο τερματοφύλακας. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος τον έφτιαξε αμυντικά ο Βουζουνίδης, το σημάζεψε και ήταν το πρώτο που πρέπει να κάνει ένας προπονητής. Διόρθωσε τα κακά του στραματσών. Τρία μάτς, μηδέν γκολ παθητικό. Από εκεί και πέρα είναι το πρώτο μάτς που βλέπω στην πολύχρονη καριέρα του Τσιόλη, όπου χρησιμοποιεί τόσο μεσοαμυντικούς προσανατολισμούς για να πάρει το αποτέλεσμα, δείχνοντας ότι η μάχη για επιβίωση τον έχει κάνει πολύ πιο, πώς το λένε, παιδί μου, στην αυτοσυντήρησή του πάρα πολύ, ναι, δυνατό. Και να πω ότι κάποια στιγμή πέταξε τρίτο center back στο 75, στο 83 πέταξε τέταρτο center back. Αυτά δεν τα έχει κάνει κανένας προπονητής. Δεν ξέρω αν ο Αλέφαντος έχει πετάξει τέταρτο center back για να κρατήσει αποτέλεσμα. Για τον Τζιόλι που παίζει ανοιχτά ήταν πρωτόγνωρο. Κάποτε, εντάξει, πρωτόγνωρο. Ναι, ναι, πρωτόγνωρο. Μενά στο δεξί back και τον αριστερό του ποιος ήταν, ήταν center back ουσιαστικά. Θέλω να σου πω ότι ο ένας έπαιζε κάποια στιγμή με τέσσερα center back, ο ένας. Ο άλλος έπαιζε με δύο δεξιά back, τον Έστω και τον Κουλιμπαλή. Με τις γραμμές του πάρα πολύ προσεκτικές, με τον Χούλντα να μην ανεβαίνει, με τον Μαρινάκη μόνο να ντουμπλάρει τον δεξί τον μπακ. Ένα συντηρητικό παιχνίδι, το οποίο οι δύο προπονητές κοιτάξαν να μην χάσουν, δολοφονώντας το ποδόσφαιρο, κλείνοντας πάρα πολύ τους χώρους, αντιαθλητικά θα έλεγα, αντιποδοσφαιρικά τους χώρους, δεν βγαίναν στην επίθεση και παρουσιάσανε μια άθλια εικόνα. Και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός, γιατί από τη Λάρισα, η οποία πάει να πάρει πόντο-πόντο τους πόντους για να σωθεί, δεν έχουμε καμία απέτηση. Δεν είναι η Λάρισα των παλιών αγωνιστικών. Οπότε τελειώνουμε εδώ. Λέει ένας φίλος, και θέλω τη γνώμη και των δυο σας και του κοινού που μας ακούει, ποια είναι η σχέση των Παοξίδων με τον Ιβάν Σαββίδη. Και απαντάει και μου στέλνει ένα ραπόρτο και μου λέει: διάβασε το, Ραπτόπουλε, και μου ζήτησε και τη γνώμη μου. Η σχέση των Παοξίδων με τον Ιβάν Σαββίδη είναι ίδια με τη γυναίκα που κάθεται με τον πολύ πλούσιο και δυνατό κοινωνικά άντρα που δεν τον γουστάρει, αλλά κάθεται για τα λεφτά του. Συμφωνείς? Όχι. Συμφωνείς? Το βλέπω πολύ ακραίο. Το βλέπεις πολύ ακραίο. Πολύ ακραίο, ναι. Σας ακούω, λοιπόν. Α, μιλείς πρώτα. Δεν τον γουστάρετε. Απλά να πούμε, επειδή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο δεν έχετε άλλη λύση, τις όποιες. Έρχεται, σας πληρώνει, είναι κύριος gentleman, αυτά τα ψώνια στο σπίτι κτλ. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν γοητεύει. Δεν γοητεύει το κοινό. Απλά λέτε, ξυπνάω το πρωί, παίρνω την εφημερίδα, μπαίνω στο site, είμαι σίγουρος ότι ήταν όλοι πληρωμένοι. Τώρα μου φέρει κανένα βαρέλα με ένα 100, ο οποίος θα μου δεν μπορεί να στρίψει. Αχ, τι να κάνουμε. Λέγε. Εγώ πρώτα. Ναι, εσύ πρώτα. Ναι. Όχι, δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν συμφωνήσα. Καταρχήν, αυτοί που δεν τον κουστάρουν είναι καθαρά αυτοί που δεν έχουν ταϊστεί. Αυτοί που είχαν συνηθίσει με άλλες διοικήσεις δεν να μπαίνουν, δεν έχουν ταϊστεί. Δεν έχει ταΐσει παραγωγούς, δεν έχει ταΐσει οπαδούς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, εμένα και αυτό μου αρέσει.
Είχαν συνηθίσει να μπαίνουν τζάμπα, να πηδάνε τα κάγκελα, να κάνουν φασαρίες. Είχαν συνηθίσει κάποιοι δημοσιογράφοι να μαθαίνουν την εντεκάδα πριν από τον προπονητή. Αυτά έχουν πεθάνει φυσικά. Τα γουστάρεις αυτά. Βέβαια, εννοείται. Πρέπει να σταματήσουν αυτά. Και μπράβο, συγχαρητήρια που δώσανε και πολύ καλά έκανε και έδωσε αυτόν που πέταξε τη φωτοβολίδα και πήγε να μας κάψει. Εκείνο τον κύριο εκεί με την ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, δεν τους θέλουμε αυτοί. Τέλος, πάνε αυτοί, τελείωσαν. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Από εκεί και πέρα αυτοί δεν τον γουστάρουν. Το υγιές κομμάτι θεωρώ του ΠΑΟΚ δεν είναι ότι δεν τον γουστάρει, απλά του κάνει κριτική, διότι ο ίδιος εκτέθηκε βάσει των δηλώσεών του. Δηλαδή, ο ίδιος μίλησε για τον ΠΑΟΚ στα 20 κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης. Ναι. Ο ίδιος μίλησε ότι πάω να φέρω το Μαραγκό για να φτιάξω την τροπεοθήκη της Τούμπας για να βάζουμε τα τρόπαια. Ναι. Ο ίδιος μίλησε για το μεγάλο όραμά του που έχει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο κόσμος ακριβώς επειδή δεν τα βλέπει αυτά, αυτά περιμένει. Αλλά ούτε του λέει φύγε. Ούτε τίποτα. Ό, του ασκεί μία κριτική. Φύγε, δεν μπορεί να το πει. Και είναι γεγονός ότι δεν γουστάρουν αυτό που δεν γουστάρει για μένα ο απλός ο φίλος. Εδώ θα συμφωνήσω και οι οργανωμένοι σε αυτό, εδώ συμφωνώ με τους οργανωμένους, είναι αυτού του είδους οι ποζεριές που κάνει ώρες-ώρες. Δηλαδή, δεν γουστάρει τώρα να γίνονται γιορτές που αφορούν την ομάδα και να απαγορεύεται να παρευρεθεί ο απλός ο φίλαθλος και να γίνονται, ξέρω εγώ, σαν κλειστό κλαμπ. Δεν γουστάρει που ο γιος του βγαίνει σαν κακομαθημένος και κάνει κάποιες δηλώσεις. Στο, πώς το λένε, στο Twitter, λες και είναι και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν γουστάρει το ότι αυτός βλέπει τον ΠΑΟΚ σαν μέσο για να προβληθεί, κάνοντας λαοσυνάξεις και λαοθάλασσες και φωνάζει «Ελάτε, ελάτε να καθαρίσουμε το κατεστημένο», χωρίς να έχει κάνει κάποιο μεγάλο βήμα, μπορεί να δουλεύει από κάτω και να χρησιμοποιείται ο λαός του ΠΑΟΚ. Καλώς ή κακώς το λαό του ΠΑΟΚ, αυτή τη στιγμή είναι και λίγο επιφυλακτικός, γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν καείς στη σούπα φυσάς και το γιαούρτι. Να μην ξεχνάμε τι προκατόχους περάσανε. Και είναι γεγονός και καλά κάνουμε και είμαστε επιτέλους λίγο επιφυλακτικοί. Μην ξεχνάμε ότι αβαντάραμε και θεοποιούσαμε τον καθένα, έτσι. Ο οποίος και πάνω στο όνομά μας ερχόντουσαν κάποιοι που φυσικά δεν μπαίναν ποτέ στον ΠΑΟΚ. Να μην θυμηθώ τον άνθρωπο, τον Στρινγκ, ποιος ήταν εκείνος, Μίστερ Τάγκα και κάτι άλλο. Τα μαγιό. Ναι, μπράβο, ο άλλος ο πλοίαρχος. Κυρίες και κύριοι. Ναι, και κάνανε, ξέρω εγώ, τη διαφήμισή τους. Ναι, κύριε. Είχαν περάσει ένα ωραίο γωνιακό μαγαζάκι και βάζαν τη λεζάντα τους. Καλά λοιπόν κάνει ο ΠΑΟΚ και ασκεί κριτική. Αλλά όχι ότι δεν συμπαθεί τον Ιβάν Σαββίδη. Και εγώ του κάνω κριτική, αλλά το συμπαθώ. Άρα εσείς που κάνετε κριτική τον Ιβάν Σαββίδη, είστε σε πιο μεγάλη υγεία από τους Ολυμπιακούς που. Δεν κάνω καμία κριτική τον Μαρινάκη και όταν πέσουν απάνω να τον φάνε, ξέρω εγώ, σε πολιτικό, σε κοινωνικό επίπεδο, ορμάνε και το να κάνουν. Θα σου πω και για τον Μαρινάκη. Και για τους Αριανούς, οι οποίοι, όποιος τολμήσει να κάνει κριτική στον Καρυπίδη, πέφτουν σε πέπλο προστασίας πάνω του. Θα σου πω και για τον Καρυπίδη. Καταρχήν, για τον Καρυπίδη. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι λογικό οι Αριανοί αυτή τη στιγμή να μην κάνουν κριτική στον Καρυπίδη, γιατί την ομάδα την έχει πρώτη. Ναι. Την ομάδα ουσιαστικά έκανε αυτό που ήθελε ο Αριανός. Ναι. Ανεβαίνει αέρα πατέρα από τη γάμα στη β και από τη β στην α. Ναι. Έφερε παίκτες, έστρωσε, έκανε καλή ομάδα. Πήρε Ήλιτς, ναι. Πήρε Μπαργκά, πήρε παίκτες. Δηλαδή, ναι. Μην αρχίσουμε τώρα επειδή είναι, ξέρω εγώ, Άρης, ναι, ή γνωστός σύνδεσμος του Άρη και να λέμε επειδή τον υποστηρίζουν αυτοί δεν είναι καλός. Ναι. Όχι. Ναι. Κάνει έργο ο Καρυπίδης. Mm-hmm. Θα κριθεί για κάποια πράγματα σωστά, αργότερα. Δηλαδή το στηρίζουν. Βέβαια. Άμα θα σκάσουν βέβαια κανένα δυο κανόνια του Ναβαρόνε, λέμε ένα παράδειγμα, και δεν του κάνουν κριτική, εκεί θα πω ότι δεν κάνουν σωστά. Μάλιστα, μάλιστα. Οι Ολυμπιακοί πάλι έχουν μια άλλη φάση. Ναι. Οι Ολυμπιακοί για μένα δεν τους κατηγορώ ότι δεν κάνουν κριτική. Ναι. Τους κατηγορώ ότι έχουν βολευτεί με το να είναι απλώς πρώτοι στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι για μένα το κατηγορό μου. Ναι. Το ότι δεν του λένε αυτό που ξαναλέω 100 φορές. Είναι ολιγαρχή. 20 χρόνια είσαι πρώτος και στους 8 ούτε καν του UEFA δεν με έφτασες ποτέ. Ναι. Έφτασα στο πρωταθλητήριο. Μια φορά έφτασα στο πρωταθλητήριο, ναι, και έχεις να το θυμάσαι. Ναι. Με 16 ομάδες να συμμετέχουν. Με 16 θα συμμετέχουν. Ναι, ναι, αλλά αποκλειστήκαμε από τη Γιουβέντους. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, δυστυχώς. Αλλά να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, να πεις. Και εμείς με το μόνο το πρωτάθλημα ή και το κύπελο και τα λοιπά, όχι βέβαια, δεν είμαστε ευχαριστημένοι μετά από τόσα πρωταθλήματα να σταματάμε εκεί. Δεν μιλάτε όμως αυτό. Αλλά, όχι, έχω πει εγώ πολλές φορές. Έλα, έχεις πει εσύ, εντάξει. Θα το επαναλάβω. Επανέλαβε το. Για να μπορέσεις να πας καλά στο θεσμό του Champions League, ναι, όπως το λένε. Ξέρω τι θα πεις. Το budget, ναι, πρέπει να είναι 250-300 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τα οποία ο πρόεδρος, από ό,τι έχει πει, δεν μπορεί να τα δώσει γιατί θα βουλιάξει επιχειρήσεις του. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν είπε ότι όποιος έχει τέτοια δυνατότητα
να τον βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου να το κάνει. Άρα λοιπόν και εμείς περιμένουμε, αν και οψέποτε θα βρεθεί κάποιος, να διαθέτει κάποιο σεβαστό ποσό εν σχέση με αυτά τα χρήματα, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι πραγματικότητα. Ορίστε. Μια ερώτηση στο Μαλάτο. Ναι, ναι. Πόσες φορές ο Ολυμπιακός έχει βγει τρίτος στον όμιλο και έχει πάει στο Europa League? Εγώ είδες τι σου είπα. Στο UEFA να φτάσεις στους 8. Πολλές φορές. Ούτε εκεί και αποκλειώσουν πάντα μόλις έφτασε στο UEFA. Έχουμε αποκλειστεί, να σου εξηγήσω και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες έχουν. Μα ο πελάτης που είναι οπαδός του Ολυμπιακού βολεύεται με αυτό. Μισό λεπτό. Η Σεβίλη, ας πούμε, όταν αποκλείεται, φτάνει στο τελικό. Δεν σου να το πάρει. Ναι. Όχι, κατάλαβα το πνεύμα. Αλλά έχουμε αποκλειστεί 2-3 φορές και έχουμε έρθει τρίτη με άνομα μέσα από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Να θυμίσω το 8-2. Μονακό Λα Κορούνια. Ας μου δείξουν μια άλλη τέτοια ήττα αυτής της ομάδας και μέσα στο κολλασμένο Ριαθόρ που λένε. Λοιπόν, ας μου δείξουν μετά τη γαλλική ομάδα, δεν θυμάμαι, Μαρσέγ, ήτανε με τη Ντόρτμουντ που του έδειχναν τα σέντερ μπακ από πού να περάσει για να βάλει το τρίτο γκολ. Δηλαδή έχουν συμβεί και τέτοια. Δεν θέλουμε να τα λέμε για να μην φαίνονται δικαιολογίες. Ναι. Αλλά όμως. Έχουν γίνει και φαίνονται. Πώς να το πω. Σε αντιμετωπίζουν φαίνονται. Σαν τον πανετολικό της Ευρώπης. Μα αντιμετωπίζουν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα και εμείς λοιπόν κάποιες φορές που λέμε ότι ξέρετε ρε παιδιά κάντε εκείνο και κάντε το άλλο. Κάποιες φορές ακουγόμαστε, ναι. Κάποιες όχι. Θέλω να μου πεις και πάει λέγοντας. Γιώργο, γιατί είπα ότι αυτή τη στιγμή ο Βιερίνια δεν χρειάζεται στον ΠΑΟ, χρειάζονται παίκτες σε άλλη θέση. Πού είναι η διαφωνία σου? Καταρχήν είναι ένας παίκτης ποιότητας. Θεωρώ ότι είναι πολύ περισσότερο ποιοτικός από τον Τζάλμα Κάμπος. Και έτσι χρειάζεται τον ΠΑΟΚ. Μαζί με το Μάτος. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει ταχύτητα. Ναι. Έχει διείσδυση. Έχει. Φυσικά. Προσόντα έχει, ας πούμε, ταχυδυναμικά. Βέβαια. Πάμε σε ένα διάλειμμα και θα ρωτήσουμε και τον κόσμο όταν ανοίξουμε τις γραμμές. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310 271 621. Από το 1952, παράδοση. Την 3η 20 Δεκεμβρίου όλα παίζουν στη Μέτρο Σπορ. Αποκλειστικά στη Μέτρο Σπορ την 3η 20 Δεκεμβρίου βρείτε εκπτωτικό κουπόνι 20% για όλα τα προϊόντα από το Aris Boutique Legend Store και εξαργυρώστε το πριν τον αγώνα. Aris Ναχαρίγια ή την ημέρα της επιλογής σας. Η εφημερίδα Μέτρο Σπορ έχει για σας τις καλύτερες προσφορές. Εφημερίδα Μέτρο Σπορ. Ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Λοιπόν, ρωτάω και θα πάρουμε και γραμμές εντός 5 λεπτών το 2-31-0-90-90-90 στη διάθεση του κοινού. 98-80-90 πάλι στη διάθεση του κοινού. 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40 πάλι στη διάθεση του κοινού. Γρήγορα θα πάμε γιατί το ραδιόφωνο έχει και ταχύτητα. Γιατί το βράδυ ναι. Πάρει ο ύπνος. Λοιπόν, εγώ είπα ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟ χρειάζεται ένα 9 και ένα 10 για να κάνει πρωταθλητισμό κανονικό. Σίγουρα. Εντάξει. Γιατί βλέπω ότι και ο Κρέσπο και ο Λεόβατς ατομικά έχουν βελτιωθεί και εγώ πρέπει να είμαι δίκαιος στην κριτική μου. Το Βαρέλα δεν τον εμπιστεύομαι, αλλά πιστεύω ότι ο Μαλεζάς την ψιλοβρίσκει τη δουλειά και πιστεύω ότι πρέπει να γυρίσει και ο Χατζησαΐας γιατί σε κάποια μάτσα ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει και με τρίτο στόπερ. Κλείνει η παρένθεση. Που ο Ήβης δεν τα ξέρει αυτά. Δεν με ενδιαφέρει όμως, εγώ οφείλω να. Δεν το στυλ του, όχι, δεν τα ξέρει. Ναι. Λέω λοιπόν, για ποιο λόγο να μπει σε μια διαδικασία. Στα γεράματα του Βιερί, να τον φέρεις εδώ πέρα 31 χρονών και να μην πας να πάρεις μια παιχτάρα, ένα μπέρκ. Ένα... Ναι, αν πας ναι. Με τη λογική του μπάτζετ ότι δεν θα φτάσουν τα λεφτά, συμφωνώ. Ναι.
Εγώ λέω με τη λογική ότι θέλει να κάνει Ποζεριλή και ο μεγαλομέτοχος. Ναι. Καταρχήν ο Βιερίνια, επειδή είναι δοκιμασμένος, ναι, θα γεμίσει στάνταρ το γήπεδο. Ναι. Δεν θα περιμένει ο παδός να δει για να πάει. Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ λέω με αυτά τα άκρα ο ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται παίκτη εκεί Βιερίνια. Χρειάζεται στον άξονα, στοπερ, δεκάρι και εννιάρι. Εκεί θα πήγαινα εγώ να κατευθύνω. Και άμα θέλεις, θα ξέδαβα και τον Κάτσε με τον Ζιόλι για εναλλακτικές λύσεις. Εντάξει, θα τους ξέδαβα. Θα έβγαινε πολύ καλά ο Λεόβατς που βγαίνει καλύτερα. Ο Κανίας δεν τον εμπιστεύομαι πολύ, αλλά τέλος πάντων. Και στα center back, ας πούμε, θα τη βόλευα την άκρη με τον Κατζή Ισαΐα κτλ. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά θα έπαιρνα οχτάρι, μάλλον δεκάρι, εννιάρι και στο περάρα. Δευτερόλεπτα για αυτόν που φάγανε λάχανο. Τι έγινε, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα. Φοβήθηκε ο Έλληνας πάλι, ρε. Τι χέστη είναι ο Έλληνας. Είναι επικίνδυνο αυτό. Ό,τι και να είναι επικίνδυνο. Φόβος είναι αυτό. Αλλά έτσι είναι. Η δράση φέρνει αντίδραση. Δεν θέλω εγώ να μπω στη λογική τώρα. Στο όνομα του Θεού, ε. Τι. Στο Βερολίνο, το είδα. Και στο Βερολίνο έγινε πάλι. Ναι. Η δράση φέρνει αντίδραση. Αυτό γίνεται παντού. Μάλιστα. Και εμείς όταν ήμασταν, ξέρω εγώ, υπό. Πώς το λένε. Και εμείς όταν ήμασταν υποκατοχή, είχαμε γκρεμίσει τον Κορκοπόταμο, λέμε ένα παράδειγμα. Το Σταθμάρκι, ναι, φάγαμε, που λέει και ο Γιάννης. 17 Νοέμβρη και κάτι, έτσι είναι αυτά. Λέγε, ρε Μαλάτο. Εμένα η γνώμη μου είναι η εξής. Για να ακούσω. Καταρχήν, το Χαλέπιον ή Άλεπο που το λέει το Σινινί, CNN, είναι ελληνική πόλη, ελληνογενής. Έχει και ελληνικά κοιονόκρανα και κοίονες, έχω δει εκεί. Κολόνες δηλαδή, κολόνες. Μη πέστε απλά, λοιπόν, γιατί μας ακούνε τώρα σε γειτονιές που με τους κοίονες, λοιπόν, δεν θα καταλάβω. Ναι. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο, ναι, να γίνεται σιγά σιγά αυτό που έχω πει εγώ παλιότερα από αυτό το φιλόξενο μικρόφωνο. Μάλιστα. Ότι ο Πέμπτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι θρησκευτικός. Ναι. Προσπαθούν δηλαδή να οδηγήσουν την ανθρωπότητα εκεί. Ναι. Είδα επίσης κάτι άλλο που είναι και αυτό σημαντικό. Ναι, ναι. Τη δολοφονία του Ρώσου πρεσβευτή στην Τουρκία από έναν Τούρκο αστυνομικό, ναι, φανατικό μουσουλμάνο. Είχε ταυτότητα, λέει, αστυνομικού, ε. Ναι. Ήταν αστυνομικός, ήταν είχε ταυτότητα, ναι. Αυτό δεν τον να μην το φελός, και αυτό το, ναι, θεωρώ σοβαρό. Γιατί έχουν καταρρύψει και αεροπλάνο των Ρώσων οι Τούρκοι, ζήτησαν συγγνώμη. Ελικόπτερο, δεν είναι αεροπλάνο. Αεροπλάνο, συγγνώμη, εγώ κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Πειράζει, ναι, ναι. Τέλος πάντων, θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια ένταση η οποία υπάρχει από αρχαιοτά των χρόνων βεβαίως για τα πετρέλαια, για όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στο Αιγαίο κλπ. Ναι. Δράτω με της ευκαιρίας να ρωτήσω την ελληνική κυβέρνηση, ναι, για μια ακόμα φορά από εδώ, ναι, γιατί δεν πάνε να βγάλουν τα πετρέλαια που έχει το Ιόνιο. Ναι. Ας πάνε στην Κεφαλονιά, στο χωριό μου. Έχει που είσαι εσύ. Έχει, ναι, από κάτω, ναι, δεν ξέρω τι θα τους πει ο κουμπάρος του κυρίου Καραμανλή, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί δεν νομίζω να έχει βλέψεις και δικαιοδοσία όπως εμφαίνεται. Θα το δούμε και αυτό, γιατί τους Τούρκους κάποια στιγμή, ναι, θα πρέπει να τους απογυμνώσουμε. Πώς? Εμείς τους μάθαμε πολιτική των Τούρκων, mm-hmm, στο Βυζάντιο, ναι, οι φαναριώτες. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν ο μαθητής να ρίχνει καρπαζιές στο δάσκαλο. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Αυτό. Αυτό. Πάμε κόσμο. 2-31-0 λοιπόν 90-90-90-98-80-90. Παρακαλώ, κύριε, καλημέρα. Είσαι ο MVP του CL. Ο Sherlock Holmes της μοντιστρικής. Mm. Βρε Fashion Icon. Ναι. Βρε Λάκη Καβαλά του Μετρόπολη. Ναι. Βρε τους Νταμπάνι. Βρε Κυρπανέ, μιλάς εσύ για μόδα. Που βάζει και ψωνίζει δυο αριστερά παπούτσια. Τι είναι το Κυρπανέ, για να καταλαβαίνω κι εγώ. Κυρπανές είναι αυτός ο οποίος φοράει καφέ ζώνη με μαύρο παπούτσι. Α, μπράβο. Κάλτσα μπίντας. Μπράβο, ρε Κώστα. Ναι. Μπράβο, ρε Κώστα. Ναι, ναι, ναι. Ο ατιμέλητος δηλαδή. Σιρπανές. Ναι. Ναι. Ναι, πώς είχε βγει στο τελικό ο κύριος Σιβάρ με γκοφρέ φόρμα και λουστρίνη. Ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ορισμός του Σιρπανέ. Ναι. Ναι. Φόρμα, λουστρίνη και λευκή κάλτσα. Αλλά αντιπροσώπευε ένα τεράστιο λαό εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορούσε να πάει διαφορετικά. Τι είναι, την κυρία Ναπτόπουλε. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Δεν καταλαβαίνω καθόλου. Ο δικός μας άνθρωπος. Ο δικός μας, βέβαια. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι γίνεται, κύριε Γιάννη, καλά. Κέρδισε ο Άρης και κελαϊδάς. Το παλεύουμε.
Το παλεύουμε και εμείς, κύριε Γιάννη. Τον Άρη τον είδα εχθές. Ναι. Σας άρεσε? Τον είχε το κρατικό κανάλι 3 εδώ. Ναι, το είδα κι εγώ. Ήτανε καλός, συμπαθητικός, λίγο η άμυνά του. Ναι, ναι. Μέσω επιθετικά είμαστε καλά. Η άμυνά του θέλει φτιάξιμο. Ναι. Και μία παραπάνω ταχύτητα. Ναι, κύριε Γιάννη. Ελπίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα εκτός από τη Λαμία, ξέρω εγώ, Απόλλων Αθηνών, τέτοια. Μπράβο. Κύριε Γιάννη, πείτε εκεί πέρα το κύριο Μπέντο να μας στείλει στο Σιώβα που κάθεται τόσο καιρό. Ας το φέρει προς τα εδώ. Εδώ δεν έχω εγώ σόβρακο να φορέσω, αγαπητέ, θα το δώσω σε εσάς, να σας δώσω το... Πόσο λέγαμε, το μπουχαλάκι, τον ταμίτσο, τον τακώστα που έχω αυτό, ναι. Ναι. Όχι, δεν τον θέλω αυτό. Δεν τον θέλετε. Τους ταμπάνεις. Δεν μπορούμε να ξεπουλήσουμε. Όπο, εκεί με τον Ραούλ, μπράβο, αν κάτσουν αυτοί οι δύο πίσω, θα χτυπάνε τάβλη εξάπορτο κατευθείαν. Όπο, με τίποτα. Ναι, ναι. Αφού λέει ο Αναστόπουλος, κάποιος μου λέει εκεί στον πάγκο, ήθελε να τον περάσει έξω αριστερά για να μην μαρκάρει. Τους ταμπάνι. Τι λέει ο Γιώργης εκεί πέρα, ο Παοξής, ο αντικειμενικός Παοξής που φωνάζουν. Είναι. Τι να λες, είναι αντικειμενικός Παοξής. Δεν θεωρώ ότι είμαι αντικειμενικός, έχω απλά αυτή την άποψη τώρα. Όχι, ρε, εγώ το έχω πει παλιά αυτό πέρα. Πολύ παλιά στον Κώστα. Λέω αντικειμενικός είναι ο Παοξής, επειδή λέει αλήθειες, να πούμε. Και εγώ επειδή λέω αλήθειες για τον Άρη, με κράζουν. Εντάξει, καμία σχέση. Το θέμα είναι να λέει κανείς αυτό που πιστεύει και που είναι και πραγματικότητα. Μιας και λες αλήθειες για τον Άρη. Το δεύτερο γκολ λίγο offside το είδα του Άρη. Το δεύτερο. Ναι. Δεν μου λες. Ναι. Γιατί το τρίτο τι μεγάλο λάθος έκανε. Αλλά η έτρια τέτοια αυτό για καταραμένη. Πού να δείξει η γραμμή. Ο Πακλατζής στη γραμμή να τη δείξει να πούμε. Ο Φουκαράς εκεί πέρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Θέλεις και πλαγιοκάμερο τώρα εσύ εκεί πέρα. Ήθελα πλαγιοκάμερο για να δω να πούμε. Γιατί τώρα θα βγει ο Αργιανός και θα πει είδα στην ευθεία τη φάση. Όχι θα πω. Λοιπόν, δεν μην μιλάς να πούμε. Την ευθεία ήταν, ρε. Να πούμε, ναι. Στο τέλος όμως, στο 93 ήταν πέναλτι αυτό που δεν έδωσε στο Νέτο. Μπράβο, ήτανε. Ναι, έτσι. Αλλά διαμαρτύρεται και η... Ναι, διαμαρτύρεται και η Λαμία για ένα πέναλτι. Με τον Άξαλο τον Διούδη. Η Λαμία, λέω. Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε. Αναστόπλος πήρε τη ρεβάνς του τελικού κυπέλου από τον Χούβλεο, βλέπω εγώ. Ναι. Ο οποίος δεν πήγε, λέει. Δεν πήγε στη συνέντευξη τύπου γουγού. Γιατί φοβήθηκε, λέει, επειδή για να περάσεις, λέει, πρέπει να κάνεις ολόκληρο κύκλο. Ναι. Μπορεί να φας ξύλο και τέτοια. Τι μου λέτε, Από το κόμπλεξ σας, δηλαδή, που σας κάθισε τον κόλ σε εκείνον τον περίεργο, τον λαμπάκι, μπορεί να τον κάνετε και... Μάλλον τον Καράμπελα φοβόταν, μην του βγει από μια γωνία, εγώ λέω. Ο Καράμπελας, Ναι. Έτοιμος ήταν, Κακέκτυπο του Τόμ Κρούζ, ο χειρότερος παίκτης του Άρη, θες. Ο χειρότερος παίκτης του Άρη, ο Καράμπελας. Εντάξει, ρε, στιγματίστηκε με εκείνο το πέναλτι τελείως. Ό,τι και να γίνει τώρα, τελείως. Και μετά από αυτό το μάτς, ανοίγω τηλεάστη, γιατί εγώ είμαι και ακροατής και συμμετέχων. Και ακούω τον Αλέφα τον να λέει προπονηταράς ο Αναστόπουλος. Άντε, ρε, αρρώστησε. Όχι, κάτι έγινε. Το θέμα ήταν σε αυτές τις περιπτώσεις ποιος θα πάρει το πρώτο τηλέφωνο. Το πήρε. Ο Αλενατόρε. Κοίταξε να δεις τώρα. Δάσκαλε. Όχι, μπορεί να υπάρχει τρίτο πρόσωπο. Καταλήτη. Καταλήτη. Προξενήτρα. 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 Μπήκε στη μέση, προξενήτρα έμαθα. Γεωργία Βασιλιάδου. Φαλακρή Γεωργία Βασιλιάδου. Έτσι έμαθα εγώ. Βρε παλιόπεδο. Βρε παλιόπεδο. Αύριο θα είναι ο γιατρός ο Βάζελος εδώ. Ο Παναθηναϊκός. Ο Σπύρος, ο νευροχειρουργός μας. Ναι. Ένα από τα καλύτερα παιδιά στον χώρο της ιατρικής. Ναι, σε περιμένω. Ναι. Φιλιά, να σε καλά. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω τον κύριο Μαλάτο. Ορίστε, κύριο παρακαλώ. Πόσα από τα πρωταθλήματα που πήρε ο Ολυμπιακός ήταν δίκαια? Όλα. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Όλα. Ναι. Να πω κάτι. Με την Καλαμαριά που είχε γίνει η όλη ιστορία, που δεν παίξανε μπάλα εδώ και χάσανε, αλλά μετά το πήρανε στα χαρτιά, το έχω απαντήσει κι αυτό. Εμείς κερδίσαμε την ΑΕΚ σε ένα μπαράζ στη Νέα Φιλαδέλφια 1-0, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία αυτή τη στιγμή. Με τα φώτα, ρε, τα φώτα. Λοιπόν, μας ρίξανε μέσα στο γήπεδο
βόμβα καπνού στρατιωτική. Διεκόπη το μάτς, παίξαμε στη Ρόδο και χάσαμε 1-0. Ναι. Και όταν είπαμε στον κύριο Κόκαλη ότι αφήστε τους να το πάρουν, ας μην το πάρουμε στα χαρτιά, λέει αυτοί τι μας κάνανε, αυτό. Ωραία, εμείς γιατί λέει να μην τους το κάνουμε. Και απεδείχθηκε ότι είχε δίκιο. Έλα. Τα άλλα πρωταθλήματα τι έχουνε, κύριε μου, αυτή την καραμέλα που σας έμαθε ο κύριος Μπούζας, από την Καλαμάτα ορμόμενος εδώ και 40 χρόνια, δεν περνάει άλλο. Βρείτε άλλη δικαιολογία. Μιλάω για τους λίγους ακόμα παοξίδες που έχουν μείνει παλαιά σκοπής και νομίζουν και πιστεύουν και θα και φτάνουν να με ρωτάνε αυτό το πράγμα. Όπως και της κάθε ομάδας τα πρωταθλήματα ήταν δίκαια. Τελειώσαμε για να μην λέμε πάλι τα ίδια. Μάλιστα. Επόμενη γραμμή. Να πω ότι το τηλέφωνο κρατήσεων στο Μήλο 29 του μηνός, σήμερα Πέμπτη 9 το βράδυ 9.30 είναι το 231-0510-081 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. 29 Δεκεμβρίου στις 9 ανοίγουν οι πόρτες. Εγώ πρέπει να κάνω κράτηση. Όχι, εσύ δεν κάνεις κράτηση, είναι χαϊβάνι. Καλημέρα. 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 Καλή σας ημέρα. Έλα, φίλε. Να πούμε κάποιους παίκτες να προτείνουμε για τον ΠΑΟΚ φτηνούς και καλούς. Φτηνούς και καλούς. Φυσικά, άμα ξέρετε γιατί. Εγώ διαφωνώ να πείτε ακριβούς και πολύ καλούς αν γίνεται. Καλά, περιμένετε. Ναι, περιμένουμε. Εντάξει. Πρώτον, Μασούτ του Πανιωνίου. Το δεκάρι λες. Βεβαίως. Έτσι. Δεύτερο, Σωτηρίου του Αποέλ. Πολύ ωραίος, ο Σέντερ Φορ. Ναι. Το εννιάρι του. Θέλεις εξάρι αναπληρωματικό. Κεϊτά του Ατρομήτου. Ο Κεϊτά ο ψηλός λες, ε. Αναπληρωματικό είναι. Δεν είναι σκύλος πολύ. Πώς, είναι ψηλός, μοιάζει να το διεράσει. Ξαπλώνει και στην περιοχή καλά. Γιατί εγώ τόσο όσο εμάς δεν έχω δει καλός είναι. Θέλεις αριστερό μπακ, εδώ δεν μπορούμε να προτείνουμε. Δεν είμαι μάνατζερ. Ο Βιερίνια που είπε Ραπτόπουλα, αν χρειάζεται. Χρειάζεται πώς. Στη Βόλσουρ παίζει δεξί μπακ. Ναι. Τον βάζει δεξί μπακ. Ναι. Βάζει το Μάτο στο κέντρο. Ναι. Και έχει μέσα και τον Κάμπο και είσαι πολύ δυνατό. Ο Μάτο έπρεπε να παίζει οχτάρι. Κατ' εμέ. Αυτό λέμε. Εσωτερικό μέσο. Να πάρει το Βιερίνια δεξί μπακ και μπροστά τον. Και δεν μου λες. Τον Κάμπο. Όταν θα γίνει σέντρα από την άλλη μεριά και έρθει στόπερ τρίτο Βιερίνια που είναι ένα και ένα πέντε. Ναι, ένα πέντε. Τι θα γίνει εκεί πέρα με τον Κανία Μέτριο Σεμπόη. Ο Ολυμπιακός έχει δεξί μπακ ένα ψηλό. Γιατί ο Ολυμπιακού η άμυνα, συγγνώμη, είναι, του Ολυμπιακού η άμυνα είναι θελκτική, ας πούμε. Γελάει ο κόσμος με την άμυνα του Ολυμπιακού. Πρέπει να πάρουμε παράδειγμα την άμυνα του Ολυμπιακού για παράδειγμα. Επειδή είναι πρώτο στη βαθμολογία, θα μου πεις. Εντάξει. Θεωρητικά είναι και καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. Θεωρητικά. Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος. Τα άλλη τα πάμε. Θέλω να πω για τον κύριο Μαλάτο, α πούμε. Ακούω κάποιου Ολυμπιακού συγκρίνουν του προέδρου του. Τον Κόκαλη με τον Μαρινάκη και εσένα από τον Πολυδόχαπου. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαρινάκης είναι πιο επιτυχημένος. Θα μας πείτε το λόγο γιατί είναι πιο επιτυχημένος από τον κύριο Κόκαλη. Καταρχήν επί Κόκαλη ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη ήταν περίκελος. Κάτι εφτάρες, κάτι πεντάρες. Με τον Μαρινάκη έχει ανέβει επίπεδο. Έχει κάνει μεγάλες νίκες. Με τον Μίτσελ συγκεκριμένα. Και με τον Βαλβέρδε. Ναι, και με, ναι, δεν και έχει, με τον Περέιρα πέρυσι. Δεν έχει ξεφτυλιστεί επί Μαρινάκη. Όχι, δεν όχι. Ξεφτυλιστεί. Όχι. Δεν έτρωγε αυτές τις πεντάρες, τις εφτάρες. Δεν έφτασε όμως και τις οκτώ όπως με τον Κόκαλη. Μόνο τον κάνει καλύτερο σαν πρόεδρο. Ποιο, δηλαδή αυτό που λέει κάποιοι ότι έφερε το Ριβάλτο, και τι έγινε. Το αποτέλεσμα μετά. Μάλιστα. Έτσι, ναι. Κοίταξε να δεις. Έπεσε πολύ το επίπεδο όμως. Σου ελληνικού ποδοσφαίρου το επίπεδο έπεσε. Ναι, και άλλες οι ομάδες έπεσε και ο Ολυμπιακός. Και ναι. Πια Ολυμπιακός. Πρέπει να παίξουμε καμιά σούπερ ομάδα. Καμιά... Ναι. Από την Παρή μόνο που είχε φάει τα τέσσερα. Εντάξει, αλλά μιλάμε τώρα υπερομάδα του. Για τέτοιες ομάδες. Εδώ έπεσε με τις καρδούλες για τρώγε τέσσερα. Ναι. Όχι, με τη Χέρελφεν είχαμε χάσει νομίζω 2-0 εκεί και είχαμε φέρει σοπαλία εδώ. Είναι, και είχε πει ο προπονητής της ότι ένας βλάκας προπονητής μόνο θα είχαν από μια ομάδα σαν και εμάς. Ναι. Και εκείνος ο προπονητής δυστυχώς ήταν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς τότε. Αλλά αυτό σας πήγε και στους 8. Ναι, ναι. Όχι, εγώ δεν είμαι αχάριστος. Αρρωσταίνω για κορακάκι. Απλώς φοβότανε ο άνθρωπος τον ίσκιο του. Τι κορακάκι. Όπως όλοι οι Σέρβοι προπονητές του ποδοσφαίρου.
Φοβούνται τον ίσκιο τους. Αρρωσταίνεις για κορακιά. Γυναικάρα. Δηλαδή δεν μπορείς να μου πηγαίνεις και να έχεις κερδίσει τη Λίβερπουλ, ας πούμε, και μετά να κάθεσαι κατενάτσιο και να τρέχει ο άλλος από εδώ και από εκεί τα μπροστά, τα εξτρέμ και τέτοια. Τους μάλιστα, μαζεύεις. Μάλιστα. Τα λέμε. Για πάμε. Αρρωσταίνεις για την κορακάκι. Ναι, αρρωσταίνω. Φοβερή γυναίκα. Γυναικάρα. Παιδί είναι ακόμα, 20 χρονών κοντά. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, ραπ. Ραπ. Μήπως αρέσει το Βαγγέλη Κορακάκι του Ατρομήτου, το Γιώργο. Έλα, φίλε, ναι. Μιχάλης από Γιάννητσά, τι λέει. Τι λένε, ρε, τα βρωμογιαννητσάκι εκεί πέρα, τι κάνετε. Τίποτα, ξέρω, κρύο. Μάλιστα. Για λέγε. Θέλω να πω δύο λογάκια για τις μεταγραφές, αν μου αφήσεις λίγο να πω και να μετά να συμπληρώσεις και εσύ τι θέλεις. Θα πάρετε πάλι αργούς πλατυπόδιες, τους δαμπάνιδες. Όχι, θέλω να σε πω. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα εννιάρι, ένα δεκάρι. Και κοίταξε, από εκεί πέρα χρειαζόμαστε και ένα παίκτη στη θέση του Μάτος. Προσωπικά, εγώ αυτό θα ήθελα. Στη θέση του Μάτος? Ναι, ναι. Ναι, γιατί? Για να παίξει ο Μάτος στα χαφ. Έλα, ρε, το είπε ο Ραπτόπουλος και κολλήσατε ρε, εδώ πριν ένα μήνα. Λυσάξατε, ρε, σας είπε το κόλπο να. Και να σου πω λίγο κάτι. Ο Μάτος στα χαφ, δηλαδή τα χαφ σας είναι για τις μπουνιές, το παραδέχεστε με άλλα λόγια. Κοίταξε, ο Τζίμιρο είναι καλός. Να ναι. Κάνω μια ερώτηση στο φίλο. Ο Τζίμιρο είναι καλός, αλλά επιθετικά δεν παίρνει τίποτα, ούτε σούτα από μέση απόσταση. Ο Πάοκ έχει πάρα πολλά. Εκτός αν πεις ότι συμπεριλαμβάνει σαν ποδοσφαιριστή που πέρασε τον Πάοκ τον Νάτκο, έχεις να πεις ότι παίκτη box to box έχει πάρα πολύ καιρό να δει. Φιλέ, να σου πω λίγο ναι. Κάτι. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι όμως, ότι αν ναι. Πάρω τον Μάτο στα χαφ, το back που θα πάρω το δεξί δεν μπορεί να είναι ο Βιερίνια. Πρέπει να είναι ένας που θα μαρκάρει. Θα χάσω σίγουρα, πολύ σίγουρα, σε μαρκάρισμα αν πάρω τον Μάτο. Και σε boy χάνεις, σε boy. Έχεις δίκιο. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Το αν θέλει να φέρει κάποιος πρόεδρος, παίκτη τύπου Βιερίνια ή ακόμα και το Βιερίνια, είναι προσωπική του επιλογή και είναι φετζηλίκι δικό του. Βέβαια. Δηλαδή δεν μπορούμε να το κρίνουμε σαν μεταγραφή. Ρε φίλε, θες τώρα μια αλήθεια. Θες τώρα μια αλήθεια. Τώρα μιλήσουμε ανοιχτά. Ό,τι θέλεις. Κολοτρώγεται ο Βιερίνια και η οικογένειά του να γυρίσει πίσω γιατί είναι τέταρτος από το τέλος, δεν είναι και βασικός. Και έχει τελειώσει, έχει κλείσει ο κύκλος εκεί πέρα. Έχει σβήσει από εκεί πέρα ναι. Ο Βιερίνια. Όχι ρε φίλε, το σβησμένο από τη Βόλσμπουργκ Βιερίνια, ο Πάοκ του Σαββίδη δεν πρέπει να το μαζέψει πίσω. Δεν πρέπει να το μαζέψει πίσω για να το βάλει δεξιμπά και να πάει ο Μάτος στα χαφ και Κλάιν Μάιν τώρα. Συμφωνώ ραπ, απλά ξέρεις τι, ήταν δεδομένο ότι ο Βιερίνια θα γυρίσει στην αγωνιστική του κάθοδο, έτσι. Όχι ρε φίλε, αν θέλεις εσύ αυτή τη στιγμή, δηλαδή τι θες να πεις. Ότι ο Τωροσίδης ας πούμε τώρα του χρόνου. Που θα σέρνεται να τον πάρει ο Μαρινάκης πίσω. Λάθος θα είναι. Κοίταξε. Θα είναι λάθος για μένα. Ο Μαρινάκης έπαιρνε όμως το Μυραλά σε μια περίοδο που δεν θα. Όπως θα συμφωνήσει πιστεύω και ο Κιάννη. Βέβαια. Βέβαια. Ούτε συζήτηση, βλέπεις. Βέβαια. Κάθε ομάδα έχει την καψούρα του. Κάθε οπαδός. Υπάρχει ένας παίκτης. Φιλέ, αυτά τα οπαδηλίκια και η καψούρα ναι, που κατά, λέω, αυτά είναι λέω, για εταιρείες ναι, μετριότατες. Ραπ, ναι. Αυτό το ποδοσφαιριστή δεν σου λέω ότι τον πάρει για να ενεργήσει άμεσα. Σου γεμίσει το γήπεδο ρε φίλε. Αγωνιστικά. Υπάρχουν και εξαγωνιστικοί παράγοντες σε μια μεταγραφή. Θα σου γεμίσει το γήπεδο, οι φανέλες. Ναι, αυτό λέω κι εγώ. Δεν είπα ότι ο Βιερίνια θα είναι αυτός που θα αναστήσει. Δεν ζείτε τη δεκαετία του 70, ρε. Αρκούδες να θέλετε στα γήπεδα σας φέρουν, ρε. Για να πάτε στο γήπεδο, ρε. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι να σας φέρουν τις αρκούδες και να βγαίνετε τέταρτη με τις αρκούδες, να κονομάνει αρκούδες. Δηλαδή τώρα με άλλα λόγια, εκείνη τη μοσχαροκεφαλή που παίζει στη Γερμανία τον Παπαδόπουλο, τον. Πώς το λένε? Τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο, σε 2-3 χρόνια που θα έχει γίνει να μου την κεφάλα του σαν του Βενιζέλου. Να πάει να πούμε και να έρθει στον ΠΑΟΚ, να το φέρουμε center back. Δεν μπορεί να στρίψει αυτός. Πάρε και το Βιερίνι άξιο δεξιά 32-33 χρονών. Άσε μας ρε φίλε τώρα, παράτα. Ναι, να μου κάνεις. Πιστεύεις ότι ο Παπαδόπουλος και σε 4 χρόνια δεν μπορεί να σταθεί άψογα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βρε, ο Παπαδόπουλος σε 4 χρόνια θα θέλει δυο για να τον ανεβάσουν σε ένα πούλμαν. Λάγαμε κι άλλο. Τι είμαι. Ναι, καλά σου λέει το παλικάρι υπερβολικός. Τέσσερις σε 4 χρόνια. Ο Παπαδόπουλος αυτός αθλητικά, δύο θα θέλει να το σηκώσουν ένα, τον ανεβάσουν στο πούλμα. Μακάρι να είμαστε γεροί, να πάρω τηλέφωνο σε 4 χρόνια ή να με διαψεύσεις ή να σε διαψεύσω, έτσι. Ρε φίλε, εμένα αυτά τα βαριά τα κορμιά. Άκουσε να δεις. Κανένα τέτοιο βαρύ κορμί, δεν μακροημέρευσε ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, μακροημέρευσε τι θα πει. Δηλαδή, αυτό είναι ισχύ και έχεις δει πολλούς αδύνατους να πεθαίνουν νέοι. Συνήθως οι χοντροί πεθαίνουν νέοι.
Τι λες ρε, τι είναι αυτά που λες. Ακούσεις λέω εγώ. Ακούσεις λέω εγώ. Κοίταξε, άλλο ανεβαίνει η πίεση, τραβάει να πούμε η αρτηρία ένα πατ. Πάρ τον κάτω το χοντρό. Ο άλλος ζει 90 χρόνια. Έχεις δει κανέναν 90χρονο εσύ χοντρό? Όχι, δεν έχω δει κανέναν. Πες μου, αν είδες κανέναν 90χρονο χοντρό, όσους 90χρονους έχω δει εγώ, στεγνούρες είναι. Ραπ, ναι, για... παρουσιάζεις τα πράγματα από τη δική σου οπτική γωνία. Μα η δική μου οπτική γωνία είναι. Ναι. Η δική... Ωραία, να σου πω κάτι. Δεν μιλάμε όμως για ένα χοντρό που κάθεται. Μιλάμε για ένα χοντρό γυμνασμένο. Και ο Μπίσεσβαρ, α πούμε, είναι χοντρό, αλλά είναι γυμνασμένο χοντρό. Είναι υγιή χοντρό. Γυμνασμένο χοντρό ο ένα. Ο Μπίσεσβαρ, άμα κάτσει 6 μήνες χωρίς προπόνηση. Άμα. Από το γιώτη, αν τον πα αυτό, να πάει και σούπλες. Και σούπλες θα φάει. Κάσε ρε φίλε τώρα με τον Μπίσεσβαρ τώρα. Να σε κάνω μια ερώτηση. Σε παρακαλώ. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Να σε κάνω μια ερώτηση για να κλείσω. Ναι. Πιστεύει. Ναι. Ότι είσαι το ίδιο ο σωματότυπό σου, ένας ακόμα Ραπτόπουλος, ωραία. Ναι. Χωρίς προπόνηση, είναι το ίδιο με ένα Ραπτόπουλο τώρα. Εγώ φίλε θα σου πω για ποιο λόγο κάνω τόσο προπόνηση. Γιατί ναι. Πραγματικά. Άλλος σε λέει όμως, ναι, πάντα. Εγώ λοιπόν φίλε, άμα σταματήσω την προπόνηση, θα γίνω τρεις φορές από τον κόκκινο. Ναι, ωραία. Πάνω σε αυτό, και κλείνω για να πάρω και την επόμενη γραμμή. Και ο Μάτζιος, ο Γιώργος. Ναι. Τρώει 4 κιλά πίτσα και 2 κιλά σάντουιτς την ημέρα, ναι. Και είναι πιο αδύνατος να πούμε και από τον Μπίζεσβα και από τον... Άκουρα, ναι, κατάλαβες τέλος να ζεύουμε. Λοιπόν, ναι. αν δεις τη διαφορά που έχει 10 κιλά λίπος με 10 κιλά όγκου μυϊκής μάζας, θα καταλάβεις ότι αυτό που σου λέω ισχύει. Άκουσε να δεις τώρα, εγώ τι θα σου πω και μπορεί να είναι λάθος, αλλά εγώ θα σου το πω. Σε 4-5 χρόνια, σε 4-5 χρόνια, παππού έχεις ή ο παππού σου? Όχι, γιαγιάδες έχω μόνο. Για φυσικά, οι γιαγιάδες τους στέλνουν αδιάβαστος στους παππούδες και ζουν άλλα 15 χρόνια. Πρόσεξε τώρα. Άμα το βάλεις τον Παπαδόπουλο, αυτόν με το κεφάλι το μεγάλο, με τα μάγουλα, από το Λιτόχωρο, σε μια ασκόνα 12 τη δεκαετία του 70, που δεν έχει καθρέφτη δεξιά, και του πεις πάρκαρε την ασκόνα, δεν μπορεί να στρίψει το κεφάλι δεξιά. Τι λες ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Άσε με τώρα ρε φίλε με τον Παπαδόπουλο τη μοσχαροκεφαλή τώρα. Παίξε 4 γιάν στον ΠΑΟΚ. Σας κοροϊδεύουνε. Μετά 70 χρόνια πάρτε πρωτάθλημα. Με το Βιερίνια τον Κολαρά τώρα. 31 χρόνο. Άντε παρατήστε με. Πάρτε κανένα μπεχταρά γρήγορο. Σωματώδη αυτό πληρώστε. Οχ. Καλημέρα. Σε παίρνει ο Ντακώστα η Φακλάρα με τον Ποτία το πρωτάθλημα τώρα. Θες να φέρεις το Βιερίνια 32 χρονών. Απλά Κώστα Σάντουις θα κάνει. Αντε να χαθείτε από εκεί, δεν μπορώ. Σας βαρέθηκε η ψυχή μου. Καλημέρα, ρε φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα από Αθήνα, Γαλάτσι. Καλώς τον. Καλώς τον. Χαίρετε. Τι κάνουμε. Αυτός γουστάρει την Κορακάκη και λέει. Εντύπωση, φαντάζομαι. Μουσάτε από τη μέση και κάτω Κορακάκη, σαν τη Μέρκελ είναι, λέει. Στο γυμναστήριο τη βλέπω. Εγώ γουστάρω Κορακάκη, φίλε. Είμαι άρρωστη στην άκρη. Δεν είναι αθλήτρια, κάνε. Δεν πειράζει. Αυτή πυροβολάει, ρε φίλε. Πλάκα κάνει. Ραπτόπουλες έχω πιάσει αδιάβαστο κάπου και με στεναχωρείς πολύ. Με συγχωρείς πολύ φίλε να επανορθώσω ή να διαβάσω. Λοιπόν, θα καταλήξω, Συγγνώμη, ναι. Ο Ζουνίδης δηλαδή έφτιαξε τον Παναθηναϊκό, έστρωσε την άμυνα. Την άμυνα του, ναι. Την έστρωσε, πιστεύεις. Εσύ πιστεύεις, δεν την έστρωσε. Πώς την έστρωσε, εδώ έφαγε 3 γκολ από τον Απόλλωνα και έπρεπε να φάει ένα 4. Ναι, εκείνο το μάτς, επέτρεψέ μου να μην το κρίνω. Ωραία. Με τη Θέλτα μπορείς να το κρίνεις το 0-2. Όχι, ήταν αδιάφορο. Ούτε αυτό. Ποιο μάτι στο θέλει. Στο κύπελο που θα πάει στο νοκάουτ θα τον κρίνω. Και στο πρωταθλήματος θα τον κρίνω. Πόσες ευκαιρίες τον κάνουν, πόσες φορές τον βρίσκουν ανοιχτό. Νοκάουτ είναι, δεν είναι δυο μάτς. Πάμε λίγο στην περσινή χρονιά για να καταλάβεις. Παρακαλώ. Θέλω να καταλήξω. Παρακαλώ, ναι. Ότι ο Ζουνίδης είναι μαϊμού προπονητής. Για να ακούσω. Θα σου το αποδείξω γιατί είναι. Ναι, να ακούσω την αιτιολογία. Ναι. Όταν πήγε ο Ζουνίδης στον Πανιόνιο, πρωτού πάει ο Ζουνίδης, ποιος ήταν προπονητής, θυμάσαι? Πρωτού τον Ζουνίδη στον Πανιόνιο, μου φαίνεται ένας ξένος ήταν. Όχι, ήταν ο Δημήτρης. Ένας με μαλλιά έτσι μακριά που πήγε στον Αστέρα βοηθός μετά και διώξαν από τον Αστέρα. Α, ένας, σαν καθηγητής μαθηματικών που ήταν. Μπράβο, όχι. Δημήτρης, πήγε βοηθός του Βεργέτη, ναι. Μπράβο, αυτός ο άνθρωπος που ήταν στον Ολυμπιακό, αν γνωρίζει ο φίλος εκεί πέρα που μιλάει για τον Ολυμπιακό, ήταν στον Ολυμπιακό επικόκαλη. Στην ΚΑΠΑ 20 και έπαιρνε τα πρωταθλήματα. Αυτός που πήγε βοηθός του Βεργέτη. Μπράβο, ναι. Από εκεί ξεκίνησε. Τον έφαγε ο Μαρινάκης, γιατί δεν ήταν στην κλίκα. Ναι, ναι.
Πήγε στον Πανιόνιο, έφτιαξε τον Πανιόνιο, είχε τρία κακά αποτελέσματα, τον στείλανε από τον Πανιόνιο και πήγε ο Ζουνίδης και βρήκε μια έτοιμη ομάδα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σου πω ποιο ποδοσφαιριστή του Πανιόνιου που είναι ακόμα και μιλάω. Αλλά τώρα αυτό μου το έχει πει ο ποδοσφαιριστής. Αλλά το, επειδή παρακολουθούσα τον Πανιόνιο και τον παρακολουθώ. Το όνομα του προπονητή αρέσει... αυτού ποιο είναι? Το ξεχνάμε. Δημήτρης κάτι, τώρα δεν μου έρχεται. Καλά. Έχω κόλλησει το μυαλό μου. Ναι, ναι, και εμένα κόλλησε. Το θυμάμαι, ένας έτσι. Έτσι με μαλλί. Με μαλλί άσπρο γλυδέ, να πούμε. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο. Η ομάδα ήταν στρωμένη δηλαδή από αυτόν. Απλώς ήταν άτυπος ο Πιθαράς. Έκανε τρία κακά αποτελέσματα και το στείλανε και πήρανε μετά τον Ζουνίδη. Και έγινε ο Ζουνίδης όνομα ότι και καλά είναι προπονηταράς. Θα τα δούμε τα χάλια τους. Mm. Μισό λεπτό, κάνω λίγο μια ερώτηση. Κάτσε να ακούσω. Δηλαδή διαφωνείς ότι είναι καλύτερος από τον Στραματσόνη και ότι έφτιαξε τα πράγματα? Δεν κρίνω, δεν συγκρίνω ανθρώπους τώρα. Δεν συγκρίνω προπονητές. Δεν συγκρίνω προπονητές. Δεν είναι αυτό που λένε ο Ζουνίδης. Άλλο λέω. Ναι, αλλά όταν είχε ένα. Άλλο λέω. Ο Τερεζόπουλος, ρε. Ο Τερεζόπουλος. Ο Δημήτρης Τερεζόπουλος. Το θυμήθηκα εγώ, ναι. Ο οποίος ήταν εγκατέμιση και στον Αστέρα. Γιατί και στον Αστέρα έκανε πολύ καλή δουλειά. Ναι. Αλλά δεν έφερε αποτελέσματα. Μάλιστα. Ναι, αλλά. Εγώ αυτό ξαναλέω, ότι εφόσον είχε έναν προπονητή ο οποίο ήταν εντελώ απαράδεκτο, όσο κακό και να είναι ο Ζουνίδη, που δεν διαφωνώ μαζί σου, από αυτόν είναι λίγο καλύτερο. Δεν είπα, πρόσεξε, πώ είναι το όνομά σου, δεν Γιώργο, Γιώργο. Γιώργο είναι ονόματι. Ναι, πε μου. Γιώργο, δεν είπα ότι είναι κακό προπονητή. Άλλο λέω. Δεν είναι ο Ζουνίδη ο προπονητή που είναι για τον Παναθηναϊκό. Ναι, συμφωνώ. Ολυμπιακό. Σωστό, λέω. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Αυτό λέω. Γιατί φαγωθήκαν όλοι με τον Ζουνίδη. Έκλεισε ο Μαρινέκη τον Ζουνίδη. Διαμαρτυρηθήκαν από τη θύρα 7. Όχι, θα πάρει αυτό, έπαιζε τον Παναθηναϊκό. Τον έδιωξε και τον πήρε ο Παναθηναϊκό. Δεν μου λες, φίλε. Δεν είναι. Να κάνω δεν μια είναι ερώτηση. Δεν μου λες, ρε φίλε. Αν στον πάγκο του Ολυμπιακού καθόταν, ας πούμε, δεν ήταν ο Μπέντο και καθόταν ένα. Ας πούμε, που ο Μπέντο ήταν από το Εγάλιο. Δεν είμαι ξενο. Υποστηρίζουν τα ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή ο Μπέντος στον Ολυμπιακό πιστεύεις ότι είναι καλύτερος προπονητής από τον Πετράκη ή τον Ουζουνίδη? Όχι. Ο Μπέντο. Ξέρετε γιατί οι μεγάλες ελληνικές, οι λεγόμενες, λόγω κόσμου, οι μεγάλες ομάδες οι ελληνικές παίρνουν ξένους προπονητές. Έχετε καταλάβει γιατί παίρνουν ξένους προπονητές? Για το manager league, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Γιατί ο Έλληνας ο προπονητής είναι γνωστός. Πάνω κάτω στην πιάτσα ξέρουν τα πάντα για τον κάθε Έλληνα προπονητή που κυκλοφορεί στην πιάτσα. Δεν μπορεί να επιβληθεί στα αποδητήρια. Ναι. Μπράβο. Και το ξέρω, δεν ξέρει κανείς. Και είναι ένα, γι' αυτό και αν δεις, αν παρακολουθείς, δηλαδή ο Βαλβέρδε που για μένα είναι ο καλύτερος ξένος προπονητής που πέρασε. Σωστό. Σωστό. Διάλειμμα. Δευτερόλεπτα. Αν παρακολουθήσεις. Ναι. Διάλειμμα. Μιλάω ή κλείνουμε. Κλείνουμε. Και πάμε σε διάλειμμα. Μπράβο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Burger. Rings. Burger. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Ποιος είναι? Είμαι η Χριστίνα, που χάρη στο Make-A-Wish έγινα μπαλαρίνα. Και εγώ ο Φίλιππος, ο τροχονόμος. Και γιατί ήρθατε στο σπίτι του Άι Βασίλη? Για να ζητήσουμε τα δώρα μας. Τι, καινούργιες πουέν, καμιά σφυρίχτρα? Όχι, θέλουμε όλα τα παιδάκια να γίνουν χαρούμενα, όπως εμείς. Να πραγματοποιήσουν όλα τις ευχές τους. Α, εσείς είστε πολύ ευχάριστα παιδιά.
Αυτά τα Χριστούγεννα ενημερωθείτε κι εσείς για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής στο 210-96-37-660 και βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε ευχές παιδιών όπως η Χριστίνα και ο Φίλιππος. Make a wish. Κάνε μια ευχή Ελλάδος. Για καλό, ε! Στην επόμενη γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ραπτόπουλο, όταν πλακώνονται αμφίρωπα δύο άτομα και καταλήγει ο ένας να λέει ότι θα σε κάνει μήνυση, τι καταλαβαίνεις εσύ? Τι είναι λαγκαμάς? Τι είναι λαγκαμάς? Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλώς τώρα. Σήμερα θέλω να μου δώσει λίγο χρόνο παραπάνω, γιατί χθες πήρα στη Μαρμίτα, αλλά έκανα το λάθος να πω κάτι για τον Τζόρνταν και τον Ασλαμά και πλακωθήκαν εκεί πέρα στην πολιτογία. Άχ, να δεν με έβγαλε. Τι, είσαι εσύ με το. Είσαι εσύ με το. Με το. Με το Ρουφιάνο που είχε πάρει τέλος πάντων. Εσύ είσαι ο Ρουφιάνος? Όχι, ρε, ξεκούλα. Για το Ρουφιάνο είχα πάρει. Λέω ότι κάτι τώρα δεν υπήρχε λόγος να βγει κάτι στη γραμμή να πει τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων. Ναι. Πρώτον, ο κύριος Μαλάτος καλά κάνει και συνεχίζει να πουλάει τρέλα. Γιατί τον πήραν τηλέφωνο και τον ρώτησα κάτι για τα πρωταθλήματα. Όχι, όλα δίκαια έχει πάρει. Δεν υπήρξαν ποτέ παράγγελες. Ήταν υπερβολές και κακοήθειες. Και γινόμαστε και γραφικοί αντίστοιχοι. Συγγνώμη, κύριε Μαλάτο, που λέγονται αυτά τα πράγματα, δεν θα ξαναγίνει. Απόψη σα. Ούτε με τον κύριο Μαρινάκη, στο Καραϊσκάκι, με τον Βάζελο που το σφάξανε, με το όφελο του Κατσουράνη, ήταν εδώ το ντομάτι. Θα τα παίζει ο Ολυμπιακό στα ίσια. Δεν παίρνει χαμπάρι. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Έχει πλακωθεί στου αλιάρε μα σήμερα αυτό που λε. Είμαι τόση ώρα στην αναμονή και προσπαθώ να ξαναβάλω τη σκέψη μου στην ροή. Εγώ πάντα σημειώνω σε λευκέ κόλε Α4. Εντάξει, θα είσαι και παρουσιαστής από το πλήρω. Τι παρουσιαστής σήμερα, γράφω και για να θυμάμαι. Παρουσιαστής σήμερα. Εντάξει, παρουσιαστής. Κάνει τον παρουσιαστή, δεν λεφτά. Ναι. Κάτι γιατί κόλλησα λίγο. Γι' αυτό σημειώνω και εγώ. Έχει πλακωθεί στο σαλιάρισμα γιατί είπε για τον Ήβιτ καταρχά ότι δεν ξέρει ο Ήβιτ και ξέρει εσύ. Εντάξει, ξέρει μπάλα. Αλλά και ο Ήβιτ είναι γνώστη. Για ποιο πράγμα είπα ότι ξέρω εγώ περισσότερο. Δεν ξέρει για το τρίτο center back αυτό που σε είπα, ότι κάνει λάθος. Δεν ξέρει. Τα ξέρει, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί, φίλε. Συγγνώμη, δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει. Δεν το χρησιμοποιεί. Όταν, όταν έρθει η ώρα και αν χρειαστεί, πιστεύω να το χρησιμοποιήσει. Μπορεί. Άμα γυρίσει και ο Χατζη Ισαία, εγώ προσωπικά με αυτά που βλέπω, θεωρώ ότι είμαστε ψηλοπλήρει να πούμε στα center back. Ναι. Όσο και να κράζει το. Το Βάρελ Ρατόπουλο, γιατί και τον Κρέσπο κατοδοχείο τον έλεγε και ο άνθρωπο το ψωμάκι του το τιμάει και με το παραπάνω. Καλά. Από το Βίτορα καλύτερο δεν είναι τώρα. Εντάξει, το ψωμάκι του. Δηλαδή, Έλληνε σαν τον Κρέσπο βρίσκει 30, α πούμε. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι, α πούμε, ρε παιδί μου, για τα δεδομένα. Σαν το Φιτανίδη είναι ένα πράγμα. Εντάξει, ναι, δεν θα τρελαθούμε. Το Φιτανίδη, αν τον έπαιρνε, επειδή θα ήταν και Έλληνα, θα κάναμε την κορόιδα γιατί ήταν Ελληνάκι. Εντάξει. Αυτό θα. Αξιοπρεπής είναι. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι, δέκα παλτό. Βελτιωμένος είναι. Φιλέ, ναι. Ο ΠΑΟΚ φέτος με Μίχελ, εγώ αυτό έχω πει. Δεν πήρε κακούς παίκτες όπως παλιά που έβγαλε. Δεν πήρε Άντωνης, δεν πήρε Σάμπο, δεν έφερε τέτοια πράγματα. Τέτοιο πράγμα όχι. Όχι, αυτό να λέγεται ότι έγιναν επιλογές. Αυτές που έγιναν από που έγιναν και είναι όλες από το 6 και πάνω. Ακριβώς. Ο τερματοφύλακας είναι λίγο πνίχτης. Εντάξει. Αυτό βλέπει στη Γούβα και αυτό ο Φουκαραντή μπήκε μέσα σε δύο μάτσα που έκανε τα δικά του τέλο πάντων. Έφαγε τρία, δύο και τέσσερα, έξι. Αργό είναι αργό, αργό. Θέλω με τον Παναθηναϊκό έκανε το άγαλμα. Τέλο πάντων, εντάξει, θεματοφύλακα τώρα που έχει παίξει και όλα όπω λε. Όχι, είναι αργό, είναι αργό. Έχει καλά στοιχεία, αλλά είναι αργό. Σωματικά προσόντα, εντάξει. Είναι κυριακό το θέμα. Είναι να πέσει και λίγο πάνω στην περίπτωση. Αυτό έπεσε σε όλε τι περιπτώσει κόντρα.
Και κάτι τελευταίο που είπες εχθές, σχετικά με αυτό που είπε ο Ζουράρης για τα νησιά, το αιτιολόγησες έτσι με ένα δικό σου τρόπο, κλασικό αυτό που λέει ο τρόπο. Όχι, είναι προσωπική μου εμπειρία αυτή. Ναι, το ξέρω, απλά δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ, αλλά ούτε και συμφωνώ, γιατί και αυτοί που κάνανε τις επαναστάσεις, είτε ταξικές είτε οτιδήποτε. Γιατί κονόματα κάνανε τις επαναστάσεις. Σε στάδια εξαθλίωσης είχαν φτάσει, κατάλαβες. Αυτοί επέλεξαν ή να διαλυθούν και να παραδοθούν ή να σηκώσουν κεφάλι. Αυτοί επέλεξαν. Δεν είχαν τη μετανάστευση τότε, μάλλον. Τι είπες για το Ζουράρι, βρε. Εγώ για το Ζουράρι είπα ότι το δικαιολόγησα τον άνθρωπο, διότι. Κάνοντας μια έρευνα στη γειτονιά μου από αρκετά άτομα, λοιπόν, μου είπανε και τι έγινε άμα χάσω τα νησιά, τι με νοιάζει εμένα, γιατί ούτως ή άλλως τα λεφτά μου τα φάγανε οι Έλληνες, και άμα φάνε οι Τούρκοι και 10 νησιά δεν με πειράζει. Τόσο μπούφι είναι αυτή που ρώτησες. Κάτσε ρε φίλε. Τι λες ρε αυτό που λες, τι είναι αυτά που λες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, παιδιά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λέω ότι κάποιος εξαθλειωμένος άνθρωπος, ο οποίος στα 30. Είχε το Σιμίτι και τον Παπαντονίου να του λέει πάρε παίξε κρηματιστήριο. Στα 32 παντρεύτηκε τη Φρόσο και πήγανε και κάνανε δύο παιδιά. Πήραν Αλφα Ρωμαίο δίλητρο. Η Φρόσο έπαιρνε 900 ευρώ και ο άλλος 1200. Η πεθερά έδινε, ο πεθερός κοίταζε το παιδί. Και πήραν ένα σπίτι αντίστοιχα το Τούμπα 30 ετών που πήρα εγώ. Πήραν ένα σπίτι, ξέρω εγώ, πού να σου πω, στο Πανόραμα. Και το πήραν με δάνειο. Και μετά να πούμε. Διώξαν τη Φρόσο από τη δουλειά. Η Φρόσο περίμενε από τον Μίτσο. Διώξαν και τον Μίτσο από τη δουλειά. Η Φρόσο ξαναβρήκε. Γιατί ήταν και γυναίκα. Τραβάει ένα σούτι το Μίτσο. Το στέλνει στη μάνα του. Ο Μίτσος λοιπόν στη μάνα πήγαινε να φάει κρυθαράκι. Να του πληρώνει, να του πλύνει κανένα σκατωμένο σόβρακο. Περίμενε ρε να σου πω ρε, πως την ιστορία να πούμε. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Τελικά να πούμε. Διώξανε από τη δουλειά το Μίτσο, τον έδιωξε και η γυναίκα. Έχασε την Αλφα Ρωμαίο. Χάνει και το σπίτι γιατί να πούμε δεν έχει να πληρώσει και τη γυναίκα τη διατροφή τα δύο παιδιά. Τώρα με τι κυκλοφορεί αυτός πέρα την Αλφα Ρωμαίο, δεν μου είπε. Τι κυκλοφορεί αυτός με την Αλφα Ρωμαίο. Με ένα Fiat Punto της μάνας του να πούμε κυκλοφορεί με 280.000 χιλιόμετρα και πηδάει μια 10 χρόνια μεγαλύτερη χείρα με κυταρίτιδα. Άντε να στα πω. Αυτός λοιπόν το ρώτησα εγώ. Ρε εσύ άκουσες τον Ερντογάν. Απαράταμε ρε μου λέει με τον Ερντογάν τι με νοιάζει εμένα. Και άλλους 50 μίτσους και κίτσους που έκανα εγώ γκάλωπ στη γειτονιά μου. Έτσι μου την έδωσε ένα πρωινό. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο. Τι με νοιάζει εμένα για το παστελόριζο ρε μου λέει ένας. Απλά θα ρωτήσω κάτι θέλω για να κλείσω τη γραμμή. Εσύ πες ότι εγώ είμαι αυτοί που είναι στη γειτονιά μου είναι όλοι χαζοί. Μπορεί ναι δεν ξέρω. Για να γείτονες δικοί μου πιθανόν ναι. Όλα αυτά είναι υποκειμενικά, ο καθένας έχει ένα πρίσμα δικό του. Βρέθηκε και ένας εχθές και λέει: εγώ είμαι ένας από αυτούς που λες και εγώ θα πάω να πολεμήσω γιατί δεν έχω τίποτα να χάσω. Αυτό είπα. Εκεί θέλω να σου καταλήξω. Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα. Επειδή όλο και κοντοζυγώνει το πράγμα, σήμερα τρομοκρατικό χτύπημα, να πούμε στο Βερολίνο. Πιο πριν δύο ώρες σκοτώσαν τον πρέσβη της Ρωσίας στην Τουρκία. Άμα γίνει κανένα μπάμπρα αυτό που λέει και μας πούνε: τι δείτε στα χακί και πάτε να πολεμήσετε, τι θα κάνουμε. Ποιος θα πάει στο Χακί να πολεμήσει. Θα πάτε να πολεμήσετε, φίλε μου. Απ' τη σούρα σας επάνω θα μπερδέψετε τον δρόμο. Ποια πάει να πολεμήσετε, ρε, απροπόνητη. Εγώ που είμαι 26, ρε, αυτό που λέει. Τι να πολεμήσεις, ρε. Τι να πολεμήσεις. Η νεολαία του 1940 θεωρούταν η χειρότερη νεολαία της Ελλάδος. Και όμως είδες τι κατάφερε. Μην ακούς τώρα τον Ραπτόπουλο και το παραμυθάκι του. Εγώ θέλω να μου πει ο Ραπτόπουλος. Πατρίδες κομμουνιστής τώρα ο Ραπτόπουλος. Καμία σχέση τώρα. Και στο φινάλε κομμουνιστής τους φασίστες τους πολεμούσαμε όμως. Άστα αυτά. Πού? Παντού. Στο βουνό. Και στο βουνό και στην πόλη και όπου κουστάραμε. Α, μάν, μην ανοίξει τέτοια κουβέντα και πλακώσουν οι χρυσαυγίτες και δεν ξέρουμε να κλείσουμε τη ραδιόφωνο. Καλά σε. Ναι. Εσύ τώρα με αυτά που βλέπεις θεωρείς ότι ο τρίτος παγκόσμιος ας πούμε μπορεί να είναι και πολύ μακριά. Ο πέμπτος. Να σου πω κάτι ρε φίλε. Έχω τόσα πράγματα να επιλύσω. Που δεν προλαβαίνω να δω ούτε τον πέμπτο παγκόσμιο ούτε τον έβδομο παραπαγκόσμιο. Το κατάλαβες. Δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τον τρίτο παγκόσμιο. Θα να πες το τηλέφωνο για τον Μήλο τώρα. Να γίνει, εκεί θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος. Λοιπόν. Περίμενε. Κάτσε γιατί με στέλνει και ο κομμουνιστής μηνύματα παναθεμάτωνα. Παναθεμάτωνα. Περίμενε. Τηλέφωνο κρατήσεων. Ναι. 231 0510 081.
Έγινε ρε μαγείς. Καλό βράδυ. Γεια χαρά. Δεν πάει. Καλό βράδυ. Οι πληροφορίες που έχω, λέει, από κάποιους που βλέπουν και τις προπονήσεις του Ολυμπιακού, λένε ότι είναι ο πιο εργατικός που πέρασε. Και δικαίως. Τι λέει. Και στο θέμα του Φορτούνη που είναι φέτος τραγικός. Ναι. Φυσικά είναι τραγικός ο Φορτούνης. Ο Ραπτόπουλος σας είπε ότι ο Φορτούνης δεν είναι αυτός που θέλει να παρουσιάσει ο Μαρινάκης για να τον πουλήσει. Και έλεγε και ο Αλέφαντος να πάει στην Άρσεναλ και στη Λίβερπουλ ο Φορτούνης. Ναι. Κατάλαβες. Εντάξει, με τη λογική ότι πήγε και ο Λούκας πέρα. Ναι. Εντάξει. Καλημέρα. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, εσείς. Ωραία. Χαίρομαι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω το ύφος με τον οποίο μιλάτε για τον Ιβάν Σαββίδη ή για τον γιο του ή και εγώ δεν ξέρω για ποιον. Άρεσε και είναι ο κολλητός σας. Εγώ κύριε μου δεν μίλησα καθόλου. Όχι, να τον αφήσουμε να πει τι. Πες φίλε, πες. Τι είπαμε φίλε για τον κύριο Σαββίδη, τι είπαμε. Μπαίνεις σε ένα site οποιοδήποτε, βλέπεις. Ο Σαββίδης ρίστηκε, ο Σαββίδης θα αγοράσει στη Ρωσία το ένα και το άλλο. Εδώ πέρα η νύφη του Σαββίδη το ένα το άλλο, ασχολείστε τρεις και λίγο με το Σαββίδη. Τι πράγματα είναι αυτά. Εμείς αλλά ως του ΠΑΟΚ θέλουμε να μαθαίνουμε και την ομάδα. Ο κύριος Σαββίδης μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο του ΠΑΟΚ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να, μα σα έδινε κανένα καρτζιλίκι, θα σα έδινε. Μισό. Γιατί δεν λέει, δεν έχει απόλυτα άδικο το παιδί. Λοιπόν, μην ξεχνά ότι αυτό γινόταν πάντα από του δημοσιογράφου. Και για τον Πατατούδη λέγανε Batman παίρνει έργα. Και για τον Γούμενο λέγανε Νέα Συμφωνία Γούμενου. Και για τον άλλον δεν ξέρω ποιον λέγανε Αυτό κάνει αυτό. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια. Και στα site του Ολυμπιακού, αν μπει να δει. Λένε για το Μαρινάκι, ο στόλος του Μαρινάκι, ο έτσι του Μαρινάκι, ο αυτός του Κόκαλη, παλιά με τον καπετάνιο του Γιαννακόπουλου. Για τον κύριο Αλαφούζο γνωρίζαμε ότι δεν μπορεί να μπει στη Ρουμανία, ας πούμε, γιατί υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις εναντίον του. Πότε το μάθαμε, όταν υπήρχε μια κόντρα με τον κύριο Μαρινάκι, βγήκε μια απόφαση. Είναι άσχημο που το μάθαμε, δηλαδή. Συγγνώμη. Είναι άσχημο. Είναι κακό που το μάθαμε, ας πούμε. Είναι κακό στο πλαίσιο αυτό το δικό σας το οποίο λειτουργεί πώς. Θα προκαλέσετε, θα πάρω εγώ τηλέφωνο, θα πάρει ο Χιοψή και αντί να κοιτάξουμε την ομάδα μας και τους αληθινούς στόχους και τις αληθινές αιτίες και τα προβλήματά μας, καθόμαστε και μιλάμε τώρα για το αν αγόρασε το Μακεδονία Παλάς, το κόκκινο σπίτι, το πράσινο σπίτι και εγώ δεν ξέρω τι. Φίλε, όχι, και για τον ΠΑΟΚ λέμε, δεν λέμε μόνο γι' αυτό. Δεν άκουσες που λέμε ότι θέλει εννιάρι, δεκάρι. Δεξιμπάκ, τον Ατάλο. Δεν τα πάμε αυτά. Με ποια λογική όμως γίνεται να δεχτώ από τον τάδε ποδοσφαιριστή παλέμαχο που έχει μια αλφα γνώση 15-20 χρόνων να πω έτσι. Η γνώμη δική σας, του κυρίου που κάθεστε δίπλα ή δική μου, είναι καφενειακή. Δηλαδή, γιατί τη γνώμη μου. Γιατί την ακούς τότε. Ορίστε. Γιατί την ακούτε τη γνώμη αυτή τότε. Αφού λέτε. Καταρχήν, ο λόγος που πήρα αυτό τώρα γίνεται παρετροπή σε αυτή τη συζήτηση. Το θέμα είναι ο κύριος Σαββίδης, δηλαδή γιατί ασχολούμαστε με το παραμικρό με τον κύριο Σαββίδη. Βγήκαν σήμερα τα σχέδια για τη Νέα Τούμπα. Κάθεσε, ακούς τον. Είναι λογικό, είναι λογικό, είναι λογικό. Φίλε, η πόλη αυτή τη στιγμή, αν τη δεις, δεν ξέρω αν βγαίνεις βράδυ έξω. Η πόλη, όχι μόνο στην επιχειρηματική τη ζωή, γενικώς παραπέει. Άθλια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει λεφτά και καλώς ή κακώς ασχολείται η πόλη μαζί του. Άσχημο είναι. Ωραία. Δίνει λεφτά δηλαδή να γίνουν τα Χριστούγεννα να στολιστεί η πόλη, κύριο Σαββίδη πάλι. Γιατί πρέπει να γίνει πάλι το θέμα. Γιατί δεν είναι καλό που μερικοί χαζοί που πιστεύουν στα Χριστούγεννα και τα παιδιά μας, τα οποία είναι παιδιά, να δουν την πόλη στολισμένη. Χαίρεσαι με τα Χριστούγεννα, ρε χαζοί. Ότι το κάνει και από τη ρηλίκη. Άλλο τα. Δηλαδή, αρχαζώσεις. Το ένα ή το άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Για πες, φίλε. Άλλο ένα, άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, ο λόγος που πήρε είναι άλλος. Και είναι πολύ σημαντικός. Για όλοι οι δημοσιογράφοι, όταν να κράξετε κάτι, θα το κράξετε ευθέως. Και αν μιλήσουμε, όπως για παράδειγμα για τον κύριο Ζαγοράκη μου, σήμερα υπήρχε μια αθώωση στο δικαστήριο. Να διαβάσω λοιπόν από εδώ πέρα από το site, το οποίο λέει είχε κατηγορηθεί για πράξη απιστίας υπεξαίρεσης όσο ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕΠΑΟΚ και σήμερα αθωώθηκε. Γιατί αθώθηκε, φίλε, ξέρεις. Γιατί αδόθηκε. Ορίστε. Γιατί αδόθηκε, ξέρεις, ενδιαφέρει. Υπάρχει. Αθώθηκε, φίλε. Ο Σαββίδης έπαιξε ρόλο που αδόθηκε. Αυτό σε ενδιαφέρει. Γιατί αθώθηκε. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε. Ποιος
ήταν ο λόγος, δεν μας ενδιαφέρει. Ρε φίλε, καταλαβαίνω. Και τι να κάνω, εγώ να ανοίξω σαμπάνια επειδή αθώθηκε. Όχι, μια απλή λοιπόν αναφορά. Ένα χρόνο χιλιάζονται όλοι το ένα και το άλλο. Σε αυτό έχει δίκιο. Σε αυτό έχει δίκιο ο φίλος όμως, έτσι. Δηλαδή μπορεί να διαφωνώ μαζί του, εγώ γενικώς να μην κουστάρω το Ζαγοράκι, αλλά σε αυτό έχει δίκιο. Έπρεπε να αναφερθεί και αυτό. Έπρεπε να γίνει αναφορά. Τον έχουν ξεσκίσει στην κριτική του Ζαγοράκη. Άμα λοιπόν αθωώθηκε ο Ζαγοράκης, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να ασχοληθούμε αν σε αυτό έπαιξε ρόλο και ο κύριος Αβή. Πρέπει να ασχοληθούμε, κύριε. Δεν ήρθε ένα συγχαρητήριο. Άντε πάλι. Ρε χρυσέ μου άνθρωπε, ναι, έγινε αυτό το πράγμα. Άκουσε τώρα γιατί αρχίζει και μας κουράζει τώρα εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Μας κουράζει. Άκουσε, εμένα με κουράζει. Ο κύριος Σαββίδης στην αθώση του κυρίου Ζαγοράκη έπαιξε ρόλο. Πρέπει να ασχοληθούμε αν έπαιξε. Εσείς πώς το ξέρετε, δηλαδή, μπορείτε να βάλετε το χέρι. Πω γαμώ την τρέλα μου, κουράζει. Ας το φίλε, άλλο λέμε, δεν καταλαβαίνω. Μας κούρασες, φίλε, πόντιος είσαι. Μας κούρασες. Επόμενη άλλο γραμμή. Σε λέμε εμείς, άλλο σε λέμε, άλλο καταλαβαίνεις. Κουράστηκα. Καλημέρα. Καλημέρα. Αρχίζω και κουράζομαι. Κλείνω τη γραμμή. Δεν μπορώ, ανηφόρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Τι βογκάζει. Ποιος μιλάει. Εσύ μιλάς. Εγώ. Ναι. Καλημέρα, Χάνος. Χάνος είσαι. Ναι. Έγινε, φίλε. Έλα ρε, Σένιζα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό το προπονητή για την Πομπένα που λέγατε Τερεζόπουλος. Τερεζόπουλος Δημήτρης. Ναι. Γιατί είχαν και τον Ελευθερόπουλο. Πιο μπροστά ήταν ο Ελευθερόπουλος, είχε κάνει ένα καλό πρώτο γύρο και μετά το διώξανε, ναι, γιατί έκανε συνέχεια. Το διώξανε, ναι. Και πρέπει να δούλευε δίχως δίπλωμα. Δεν με ενοχλεί εμένα. Ναι, γιατί μετά το δίπλωμά του πήρε το καλοκαίρι, το ίδιο καλοκαίρι με τον Τζιδραγιανό τον Δέλα, που ο Δέλα έπαιζε γάμα εθνική. Όταν ανέβηκε η ΑΕΚ Β' Εθνική, έπρεπε να πάρει επαγγελματικό δίπλωμα και πήγαν μαζί την ίδια χρονιά στη Ελλάδα. Καλά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι την είχε την ομάδα. Αυτό την πήρε, λέει ο Ζουνίδης. Την είχε, ναι, ναι. Την πήρε, λέει, έτοιμη, κατά την άποψη του φίλου. Εγώ πιστεύω ότι ο Ζουνίδης είναι καλύτερος από τον Στραματσόνη. Βέβαια, ρε φίλε. Καλύτερος από τον Πέτο. Τι ομάδα είσαι, φίλε. Καλύτερος από τον Πέτο. Ναι. Τι ομάδα είσαι. Και καλύτερος από αυτόν τον. Ρε φίλε. ΑΕΚ. Α, εντάξει. Δεν μου λες. Σταμάτα λίγο. Άσχημε να μιλήσουμε τα παιδιά. Το είδα το παιχνίδι. Πες του να σκάσει αυτό δίπλα, μην έρθω στο δωμάτιο. Γάβρος. Πες του να βγάλει το σκασμό. Ναι, να το βγάλει. Το είδες το ματσάκι κότσο σήμερα. Ναι, φίλε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσω. Έχεις δει πολλούς μαύρους προπονητές στην Ευρώπη, ποδοσφαίρου. Μαύρους. Μαύρους, ναι. Τέσσερις, πέντε. Ποιοι, πού είναι. Εγώ βασικά κανένα δεν έχω δει. Όχι, στη Γαλλία είναι αρκετοί. Εδώ εγώ μαύρο προπονητή. Μαύρο έχει, κύριε φίλε. Μαύρο. Κλάιφερ. Μαύρο. Κλάιφερ, το Ράικαρτ. Το original, μαύρο. Ναι, το Ράικαρτ. Εγώ μαύρο προπονητή στην ομάδα μου δεν θα έπαιρνα. Πω, μιλάμε. Έλεος. Κοίτα, εγώ θα έλεγα ότι Κώστα, αν το κατέχει το τόπι και ξέρει ποιε κινήσει πρέπει να κάνει ο άνθρωπο μέσα στου τέσσερι γραμμέ. Ρε φίλε, μαύρο προπονητή, εγώ στην φίλε, ομάδα μου. Να σου πω λίγο κάτι. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή ξέρεις ποιο είναι το μειονέκτημά σου. Και μπορεί αυτό να σου στοιχήσει και την πεντάδα σε σχέση με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ότι πήρες χι. Εγώ ΠΑΟΚ είμαι. ΠΑΟΚ είναι. Λοιπόν, ναι, ξέρεις γιατί μπορεί να σου στοιχήσει την πεντάδα. Ναι. Γιατί, ναι, φίλε, κατά την άποψή μου και χωρίς καζούρα κτλ., πήρες χειρότερο προπονητή. Πήρες χειρότερο προπονητή από αυτόν που είχες. Εγώ έτσι πιστεύω. Για τα δικά μου. Για τον, με βάση το Κετσπάγια, θεωρώ ότι πήγε χειρότερο προπονητή. Μην το αναφέρεις, μην το λες καθόλου το όνομα. Άστο, ξέχασε το. Εντάξει. Εγώ τώρα νοσταλγώ αυτή τη στιγμή το Δέλα. Στεναχωριέμαι που μερικοί δικοί μας με το τετράμπαλο στην Ολυμπιακό του κυνηγήσανε. Ο Δέλα. Ο Δέλα. Ο Δέλα είναι ποδοσφαιρικά, προπονητικά ανεπίδεκτος μαθήσεως. Κατάφερε να αποτύχει στον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο που δεν έχει στόχους, παρά μόνο μια ωραία παραμονή, κατάφερε και απέτυχε. Με καλό πρόεδρο και με καλό υλικό. Σήμερα πώς την είδες την ομάδα, ρε Κώστα, αν την είδες. Την είδα. Ναι. Εμένα η ΑΕΚ. Παίζαμε με εμένα. Κάναμε τα λάθη μας. Εμένα η ΑΕΚ μ' άρεσε. Και εμένα μ' άρεσε, αλλά ρε φίλε, βγάλαμε τα λεπόρια τζάμπα με μια κόκκινη κάρτα απευθείας στον Αραβίδη. Ο Αραβίδης θέλει να φύγει. Γιατί αυτή η κουτουλιά είναι μια ένδειξη ότι δεν περνάει καλά στην ΑΕΚ. Και το προηγούμενο παιχνίδι πάλι δεν τράβηξε. Μέχρι το 70-75 που τον έκανε αλλαγή, μπάλα δεν ακούμπησε. Ξέρεις γιατί έδωσε ο Μάνταλος. Ξέρεις γιατί. Έκανε 4-5 καραμπινάδα λάθη μαζί με τον πέναλτι. Ξέρεις γιατί ο Αραβίδης κάνει τις κουτουλιές. Γιατί. Γιατί θεωρεί τον εαυτό του από τον Μπέρχαν καλύτερο και θέλει να παίζει 9 στην ΑΕΚ.
δεν είναι αυτοσενιάρη, αυτός είναι εξτρέμ, αυτοβαφτίστηκε σεντερφόρ, δεν είναι αυτό παιδί. Ο Κούπερ τον έμαθε να παίζει εννιάρη. Ποιος Κούπερ, φίλε? Ο Κούπερ τον είχε, όχι, όχι, ο Κούπερ στον Άρη τον έμαθε ποδόσφαιρο, τον Αραβίδη. Ο Αραβίδη στον Άρη έμαθε ποδόσφαιρο. Σεντερφόρ δεν ξέρει, αυτό παιδί κοντρολάρει με τη γάμπα πρώτα απ' όλα, δεν ξέρει μπάλα. Σεντερφόρ τον είχε ο Άρης, ο Άρης σεντερφόρ δεν τον είχε. Και τι τα παστέλωνε. Από τον Κόκε καλύτερος ήταν. Από τον Κόκε, φίλε, και σε αυτήν την ηλικία όμως ο Κόκε. Όχι τον παλιό τον Κόκε. Δηλαδή τον Κόκε, συγγνώμη, πότε τον είδες εσύ καλό στον Άρη? Εγώ. Ναι. Ο Κόκερ, φίλε, με Χαβίτο, εκείνη την ομαδάρα που είχε σκάει και έκανε στην Ευρώπη την πορεία, δεν τον είδανε? Χαβίτο, Κόκε, δεν ξέρω εγώ που είχε τον κριτικό, τον τερματοφύλακα. Φίλε, εκείνη η ομάδα. Εκείνη η ομάδα. Εκείνη η ομάδα. Ο καθένας, φίλε. Ο καθένας. Και Χαριανή τώρα αναπολύτει εκείνη την ομάδα. Ποιοι Αριανοί, Παοξή είμαι, ρε φίλε. 33 και 34 χρονών. Ποιου Αριανού λε, Παοξή είμαι. Φίλε, άκουσε τώρα. Εκείνη η ομάδα του Άρη. Ο καθένας κοίταζε την πάρτη του. Μπράβο. Και το παντελόνι του. Περίμενε, ρε φίλε. Ως και ο Κούπερ την τερμάτισε ένατη δέκατη. Ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ας πούμε, μάλιστα, Αργεντινός. Βράσε τα σάλια τώρα. Έλα, ρε, την ρε, είχε δέκατη την ομάδα. Χαϊβάνι. Έλα, είμαι, εντάξει. Κλείσε, άντε, κλείσε, ρε, άντε, με κούρασε. Φύγε απ' εδώ, ρε. Πολύ φαντασιόπλητο είσαι, Ραπτόπουλε, και πολλές λακαμίες λέγεις. Και εγώ μένω τρία στενά πάνω από εσένα. Οπα. Σιγά φίλε, χτες το παράθυρο. Και κανείς στη γειτονιά μου δεν γουστάρει Τούρκους. Στη γειτονιά τη δικιά μου στην Τούμπα δεν γουστάρει τους Τούρκους. Ναι. Και είναι έτοιμοι να φάνε τα λαρίκια τους. Τα παόκια της γειτονιάς μου μετάγγισαν που ψήφισαν το Ζουράρι για τις βλακίες που λέει. Ναι, αν διόριζε βέβαια ο Ζουράρι σε κάνα ταχυδρομείο, τότε δεν θα σε πείραζε. Κατάλαβες. Αυτό είναι που σου λέω ότι είσαι ευπατρίδης, επειδή δεν έχεις να πούμε να φας λεφτά. Είσαι ευπατρίδης της πλάκας. Εντάξει. Εάν ο Ζουράρης τώρα έλεγε οι παοξίδες που είναι εδώ άνεργοι μπαίνουν στο ταχυδρομείο στον Ελτά 1000 ευρώ το μήνα, ούτε τα νησιά θα σε ενδιέφεραν, ούτε το Καστελόριζο, ούτε το Παστελόριζο. Εσύ παοξί, ας πούμε, αριστερέ, αλλά δεν ψηφίζει το Ζουράρη. Που ψήφισε μάλλον το Ζουράρη επειδή είναι παοξή. Γιατί άλλο το ψηφίζει το Ζουράρη? Για του Ζουρδολαμανδία είναι ο Ζουράρη. Δηλαδή, άμα μα βάλουν σε τρελόμετρο εμένα με το Ζουράρη, Πόρσε Καρέρο ο Ζουράρη. Σε αλτέκα εγώ να πούμε. Άντε τα είχα δει από εκεί πέρα. Χαιρετώ την ωραία παρέα. Ένα σύστημα 3-6-1 με Μαλεζά, Κρέσπο και μεταγραφή στην άμυνα. Μάτος, Ροντρίγκες στα άκρα, fullback. Τζίμι, Ροτκανίας, Χαρίσης, κεντρικά χαφ, Περέιρα και δεκάρι κάπως κορυφή. Μπερδέματα είναι αυτά τώρα. Συνοδό Πηλέας. Πρέπει να το δουλέψουν πάρα πολύ αυτό που λες, φίλε. Συνοδό Πηλέας μπαίνει καταρχήν ο Μπανιώτης, ο φίλος μου γιατρός. Mm-hmm. Πολλές φορές τρώω σπόρια. Στο σπίτι του βλέποντας σε μια τεράστια οθόνη πολλά μάτς. Mm-hmm. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Εγώ μιλάω. Εσείς μιλάτε. Να ρωτήσω κάτι επειδή αναφερθήκατε στο Βιερίνια. Μάλιστα. Θέμα Βιερίνια τώρα για το Γενάρη. Τώρα θα γράψουν ότι παρακαλά είναι. Όχι φήμες. Όχι φήμες αυτά που γράφουν. Άκου εμένα. Δίνει κόλο μεταφορικά ο Βιερίνια για να γυρίσει τον ΠΑΟΚ. Σοφάει ο Βιερίνια να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Η γυναίκα του βαρέθηκε πάνω στη Γερμανία τις φάμπρικες και θέλει ο άνθρωπος να γυρίσει πίσω. Γιατί ποδοσφαιρικά θεωρείς ότι είναι τελειωμένος ο Βιερίνια, αυτό θα σας μας πεις? Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι για εξτρέμ έχεις δύο πολύ καλούς παίκτες και αν να φέρεις τον Βιερίνια για να πάρει παοξίδες στο γήπεδο, κάτι να πας σε ένα δεκάρι εκεί και ένα εννιάρι, αυτό λέω εγώ. Δεν θα ανέβει δηλαδή επίπεδο ο Βιερίνια? Δεν θα ανέβει. Όχι, δεν δηλαδή είναι καλύτερος. Καλό ο κάμπο, είναι καλύτερο από το Βιερίνια. Καλύτερο αυτή τη στιγμή, καλύτερο. Τώρα εντάξει, σε θεωρώ ότι ξέρει και 10 κιλά μπάλα. Τώρα. Συγγνώμη κύριε, ο Τζάλμα Μάτο, ο Τζάλμα Κάμπο είναι κακό παίκτη. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν έχει καμία σχέση με τον Βιερίνια. Είναι πιο καλό στο σκοράρισμα ο Βιερίνια από τον Τζάλμα Κάμπο. Ναι. Δηλαδή θα σε χαλούσε να έχει το Βιερίνια και backup τον Κάμπο. Δεν ανέβαινε. Θα σου απαντήσω απόλυτα. Εάν είναι να πάρω το Βιερίνια και να μην πάρω σεντερφόρ, χίλιες φορές να μην πάρω το Βιερίνια. Εντάξει, συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Αυτή είναι η απάντηση να που σου δίνω. Για να μην πάρεις να κάνω μια ερώτηση. Ναι, να θα θέλατε το Βιερίνια στον ΠΑΟΚ σεντερφόρ με αυτά τα άκρα? Το πάρει και σεντερφόρ, δεν νομίζω ότι ταιριάζει τώρα ο Βιερίνια σεντερφόρ. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Το απαντώ του Γιώργου. Σε μια ομάδα μικρομεσαία που θα παίξει την κόντρα μόνο, τον θέλω.
Όταν θα έρθουν 15 ομάδες κυμμένες στα 35 μέτρα, δεν τον θέλω. Δεν έχει ατομική ενέργεια τρίπλα για να περάσει και να σπάσει άμυνα. Συμμετοχικά, να ανοίξει την άμυνα. Διαφωνώ με τώρα από το που. Θα τον βάζαν σε σέντερφορ το Βιερίνια. Μόνος του δεν μπορεί να παίξει. Πλάτη να παίξει με άλλον, ναι. Υπάρχει περίπτωση Βιερίνια, δεν μου είπε. Βέβαια. Άμα αρχίσει τα κλάματα ο Βιερίνια και εδώ να γυρίζω. Ο λαός του ΠΑΟΚ να πουλήσουμε κανένα φίλο και εμείς, μια χαρά. Λαλαλή, λολολό, λαλαλά, λαλαλή, λαλαλά. Έχει συμβόλαιο βαρύ όμως, πώς θα... Όχι συμβόλαιο, μεταγραφή, θέλει λεφτά, ποιος θα... Εσύ τι πιστεύεις, Ρωσαβίδης δεν δίνει φράγκο για το Βιερίνια, στο λέω εγώ. Εγώ σου λέω ότι δίνει. Δεν δίνει. Παρακαλάει ο Βιερίνια να έρθει πίσω. Ήδη παίρνει τηλέφωνα τώρα τ' άλλο και θέλω να γυρίσω. Ναι, αλλά δεν είναι στο χέρι του Βιερίνια. Ο Βιερίνια θέλει, το ξέρουμε, αλλά... Τη Βόλσμπρουκ ποιος θα την πληρώσει, θέλει λεφτά για μεταγραφή. Τότε ρε φίλε, δεν είναι λακαμάδες. Και είναι και Λυκούπολη κιόλας, Βόλσμπρουκ. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Άντε ρώτα. Κωστή, μάλιστα. Σένα. Ναι. Ας υποθέσουμε ότι ο Σαββίδης θέλει να πάρει τον Μπέργκ. Όχι ας υποθέσουμε, και... θέλει να τον πάρει. Ωραία. Ο Αλαφούζος τον δίνει. Ο Αλαφούζος να δίνει τον Μπέργκ. Γιατί αν τον δίνεις... Άμα γίνει το deal του Σαββίδη με το Μέγκα... Ναι. Θα το φέρει τον Μπέργκ. Ναι, αλλά θα έχει πρόβλημα μετά με τον κόσμο του. Ποιος? Ο Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος. Θα έχει πρόβλημα με τον κόσμο. Και εμένα λογικό τι δεν είναι. Εμένα τι με νοιάζει. Λογικό δεν είναι, άμα δώσει τον καλύτερο του παίχτη στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι λογικό. Σπάς τη ρήτρα ρε φίλε. Του σπάς τη ρήτρα, μπορεί. Πόσο έχει? 10. 10. Εντάξει. Ο Μπέργκ έχει 10. Γεια χαρά φίλε. Μιλάμε για deal. Δεν μιλάμε για πλάκα. Να πάρω ξέρω εγώ τον Μπέργκαντ και το Βιερίνια backup του Μάτο για να παίξει ο Μάτο half και ο Βιερίνια back και να έρθει ο Εξτρέμ και να φάει κάρτα ο Βιερίνια. Βρε μαρκάρει ο Βιερίνια ρε. Τον έβαλε ο άλλος ο Σωσίας του Κούγια στη Βόλσμπουργκ δεξί back και να πιάσει τον Ρονάλντο. Και χάσα την πρόκριση. Ο Βλάκας, ο προπονητής της Βόλσμπουργκ, ο τότε. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ραπτόπουλε στην πιο ερωτική πόλη. Καλώς τον Ευάγγελο. Καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Γιάννη το Χιλτίδη. Τι κάνετε κύριε Ραπτόπουλε, πώς είστε σε αυτή την πόλη. Γιάννη μου, όταν θα σε ρωτάνε αν ήταν εντιμότατα τα πρωταθλήματα, δεν μπορούν να ρωτάνε αυτοί που πρόσκονται στο πανό του Βόλου που ευχότανε ολόψυχα στο τίμιο και ετοιμότατο σωματείο ολόψυχα την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ναι. Πολύ απλό. Σωστό, αλλά εγώ μου αρέσει να απαντάω μονολεκτικά. Μάλιστα. Αυτά εννοούνται. Τους τα έχεις πει 100 φορές και εγώ δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω. Να, ορίστε, τα ίδια λέμε. Ζεσταμένο ξανά φαγητό, ξανά μανά για τώρα το πανό του Βόλου συζητάμε. Την κακαβιά την τρούσα μα ζεστάθη δύο φορές. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Κι ούτε ρομπόλα πίνεις και ρούμπι, κρασί του Καλλιγά. Έτσι. Μάλιστα. Και κάτι άλλο, δεν υπάρχουν Έλληνες προπονητές. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Σωσίας του Ερντογάν που δίνει τα διπλώματα σε αυτή την ΕΠΟ. Εγώ δεν υιοθετώ τίποτα από όλα αυτά. Τα άκουσα από τον κύριο Σάβα, κύριε Ραπτόπουλε. Ποιο θα δίνει τα διπλώματα, ο Σωσίας δεν το κάνω, ο Μπατάκης. Α, ο Μπατάκης. Βέβαια. Εδώ έλεγε ο κύριο Σάβας, υπήρχε βοηθός προπονητή δηλωμένο σαν πρώτος σε έναν αγώνα σε ομάδα της Θεσσαλονίκης που γαλουχήθηκε και έπαιξε στην Bundesliga. Αλλά το δίπλωμα το πήρε από την Ελληνική Ομοσπονδία. Πάρε ένα φίλο που θέλει να σου μιλήσει. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Έπεσε ο φίλος. Έπεσε. Ένα είναι αυτό κύριε Ραπτό. 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 Έπεσε.